Star Café. Star Café. Star Café. Star Café. Café, café, café. Café, café, café. Star Café. Star Café. Star Café. Café, café, café. Star. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Καλά. Θα κατέβω. Star Café και σήμερα, 10 με 1 και μισή. Πολλά θέματα, πολύ καλεσμένοι, πολύ σασπένς, πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα. Όλα είναι στο έπακρο. Στο... Αχ, 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 αχ. Σταμάτη μου! Χτύπησε, σταμάτη μου! Μην το περπατάς, εδώ. Να πάμε. Σταμάτη μου, χτύπησε το φιλαράκι μου, σταμάτη. Μην το ακουμπάς κάτω, μην το ακουμπάς κάτω. Τι να το κάνω? Θα κάνουμε πρώτες βοήθειες. Πρώτες βοήθειες. Θα την ανεβάσουμε πάνω στο καναπέ. Μην το πατήσεις. Σταματάκι μου! Μην το πατήσεις. Σταμάτη μου! Μην το πατήσεις. Σταμάτη η βοήθεια. Σταμάτη μου, το πόδι, το πόδι. Δώστε και σώστε. Είσαι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί. Ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου. Είσαι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί. Ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου. Λευτέρη, είσαι ο καπετάνιος του πλοίου του Θάλασσα Κλαμπ φέτος το καλοκαίρι. Θάλασσα Κούπερ Κλαμπ. Είναι όπως Must Club, αν θυμάστε που είχαμε κάνει. Μπορώ να πω ότι η ιδέα του Γιώργου του Πολίτη, όπως ήταν και τότε με το Must και τώρα με το Θάλασσα Κλαμπ, ήταν θετικά όλα αυτά που μου είπε και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά πάλι, που είναι ένας χώρος νεολαίας και όποιος άλλος μπορεί και θέλει να έρθει να διασκεδάσει. Θα κάνουμε πράγματα και θαύματα, να χορεύει, να διασκεδάζει ο κόσμος, να περάσει εκπληκτικά. Συνεργάζεστε πρώτη φορά με τον Τριαντάφυλλο? Ναι, πρώτη φορά συνεργάζομαι με τον Τριαντάφυλλο, αλλά συνεργαζόμασταν στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο. Παίζαμε χαρτιά και τον κέρδιζα. Τριαντάφυλλε, τι ταξίδια θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι στο Θάλασσα Cooper Club? Θα κάνουμε ονειρικά, ερωτικά, διασκεδαστικά, φοβερά. Θα μας αφιερώσεις ένα τραγούδι σου από τον καινούριο δίσκο στην Κατερίνα και στο Star Café? Η Κατερίνα είναι πολύ γλυκιά, δηλαδή το λέω ειλικρινά αυτό. Έχει κλέψει την παράσταση φέτος. Τη συμπαθώ πάρα πολύ. Τη βλέπω και το πρωί, δηλαδή ξυπνώ όταν δεν κοιμάμαι και τη βλέπω. Της αφιερώνω το καινούριο μου δίσκο. Το γράμματα και αφιερώσεις. Σου στέλνω γράμματα συχνά και αφιερώσεις. Πάμε! Ολυμπιακός έξερο ψωμί, Χαϊκάρα! Star Café! Αχ, κύριε Πετρίδη μου, τι έπαθα. Είδατε βέβαια ειδικό. Γρήγορα. Είδατε, εξπρέσι εξυπηρέτηση. Φέρε, ο κύριος Πετρίδης Αγάπιος είναι κοντά μας. Είναι παιδοχειρούργος. Παιδοχειρουργός. Καλά κάνετε και το διορθώσατε στη λίγουσα. Άλλη είναι η κακή. Και ήθελα να σας πω ότι βέβαια παρακολουθήσαμε ένα βίντεο από την ημέρα που άνοιξε, δηλαδή προχθές, τις πύλες του, το Θάλασσα Cooper Club. Πονάω, Γιάννα μου, βλέπετε τι κρατάω, υπάρχει λόγος που τι κρατάω. Αχ, με Λευτέρη Πανταζή και Τριαντάφυλλο, ένα δυνατό σχήμα για το καλοκαίρι, δροσερό. Έχω στραμπουλήξει το πόδι, λοιπόν, μάλλον, κύριε Πετρίδη. Το έχετε στραμπουλήξει. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι το ακινητοποιήσουμε το πόδι, για να μην επιδεινωθεί η όλη κατάσταση. Το κρατάω έτσι για να μου πει που πονάει ακριβώς. Με ένα οποιοδήποτε απλό επίδεσμο, αν έχουμε ένα ελαστικό επίδεσμο είναι καλύτερο, ή οποιοδήποτε κοινό ύφασμα βρούμε μέσα στο σπίτι.
Αν δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Όχι, βασικά πρώτα το ανεβάζουμε πάνω από την καρδιά. Βάζουμε πάγο, αλλά όχι πάνω στο δέρμα. Αμέσως θα το κρυώσουμε, αφού τυλίξουμε τον πάγο με μια βρεμένη πετσέτα, με μια στεγνή πετσέτα, συγγνώμη, για να μην κρυώσει το δέρμα και μας χαλάσει την αιμάτωση του δέρματος. Και μετά που θα περάσει για ένα τέταρτο με 20 λεπτά, θα το δέσουμε και θα το ακινητοποιήσουμε. Ή με ένα χαρτόνι ή με ένα επίδεσμο, αν έχουμε ένα απλό επίδεσμο. Εμείς έχουμε ένα επίδεσμο αυτή τη στιγμή. Να δείξουμε πώς το δένουμε. Ένα επίδεσμο για να δέσουμε το πόδι σε λίγο και να δούμε πώς ένα δεύτερο άτομο το οποίο είναι κοντά μας ή ακόμη και εμείς οι ίδιοι, κύριε Πετρίδη, μπορούμε πραγματικά να δέσουμε. Πάντα θα το ξεκινήσουμε το δέσιμο από κάτω προς τα πάνω, από τα δάχτυλα δηλαδή, ανεβάζοντας σιγά σιγά τις στροφές προς τα πάνω. Στην ποδοκνημική, εκεί που ενώνεται δηλαδή το πόδι με το ακροπόδι, στον αστράγαλο περίπου, εκεί χρειάζεται ένα ειδικό χειρισμό στο επιδέσμο. Και θα προχωρούμε σιγά σιγά τον επίδεσμο, αφού ανεβούμε λιγάκι περίπου μέχρι τη μέση της γάμπας, θα ξανακατεβούμε πάλι τον επίδεσμο προς τα κάτω. Σφιχτά ή λίγο χαλαρά? Ούτε πολύ σφιχτά, ούτε πολύ χαλαρά. Mm-hmm. Ο επίδεσμος πρέπει πάντα να δένεται με τέτοιο τρόπο που να μην σταματά την κυκλοφορία του αίματος, αλλά ούτε και τόσο χαλαρά που να κινητοποιείται το πόδι. Ένας εύκολος τρόπος είναι, αφήστε το χέρι σας σαν επίδεσμο πάνω, αν βάλουμε το χέρι μας κάτω από τον επίδεσμο, να κρατάει λιγάκι. Να μην χωράει πολύ εύκολα να μπει. Αν αυτό είναι ο επίδεσμος, να μην ενοχλητικό, πολύ να κρατάει. Και συμβουλεύουμε πάντα να πάτε μετά σε ένα γιατρό. Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες. Τώρα να πούμε δύο κουβέντες για τις πρώτες βοήθειες. Βέβαια, το στραμπούλιγμα είναι ένα περιστατικό στο οποίο μπορούμε να αυτοεξυπηρετηθούμε. Να το βάλουμε εδώ. Μπορείς να γυρίσεις λίγο πάνω στο γιατρό. Έτσι να αυτοεξυπηρετηθούμε. Παναγία μου. Κύριε Πετρίδη, πόσο σφιχτά πρέπει να το δέσουμε? Αυτό θα δείξει τώρα ότι δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ χαλάρα. Σφιχτά ούτε πολύ χαλάρα. Διότι αν είναι πολύ σφιχτά θα σταματήσει την κυκλοφορία του αίματος. Αν είναι πολύ χαλαρά δεν κάνει καμία δουλειά. Δεν θα κάνει λοιπόν το αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσει το δέσιμο. Ας το βάλουμε εδώ. Ναι. Βασικά, έλα εδώ. Ας το κρατήσω εγώ. Ναι, ο γιατρός θα το κρατήσει. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ξεκινάει. Σχίζουμε εδώ και το. Ωραία, πολύ ωραία έτσι. Ξεκινάμε από κάτω να στηρίξουμε λίγο εδώ. Το βάζουμε στη φυσική στάση που μάλλον εδώ θα είναι η θέση του ποδιού. Ωραία, και ξεκινάει έτσι από κάτω και ανεβαίνει προς τα πάνω. Και ξανά ένα και ακόμα ξανά από προς κάτω τα για κάτω. Στήριξη, όπως βλέπετε. Να πούμε είναι ότι είναι σαν 8 αυτό το πράγμα. Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο ατύχημα που γίνεται όχι μόνο μέσα στο σπίτι αλλά και έξω από το σπίτι. Και στο ένα απλό στραμπούλιγμα. Ποτέ δεν βάζουμε σαπουνάδες ή ζεστά λουτρά ή μαλάξεις ή οτιδήποτε άλλο τα οποία επιτείνουν την κατάσταση και χειροτερεύουν. Μετά από αυτό το δέσιμο θα πρέπει να μετακινηθείτε γρήγορα, να πάει να σας ελέγξει ένας γιατρός, και κυρίως ένας ορθοπαιδικός, για να αποφύγουμε ένα τυχόν κάταγμα που υπάρχει και να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν. Ειδικά πιαστράκια, και τα πιαστράκια εδώ βοηθάνε στο να πιαστεί ο επίδεσμος και να μην φύγει. Όλα αυτά όσον αφορά το στραμπούλιγμα. Αν θελήσουμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα περιστατικά που μπορούν να μας συμβούν είτε στο σπίτι. Έτοιμη. Με προσοχή, σας ευχαριστώ. Τελικά έχει αναδειχθεί το να είσαι παρουσιαστής επικίνδυνο επάγγελμα. Έτσι, επικίνδυνη αποστολή. Νιώθω ήδη καλύτερα, κύριε Πετρίδη. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε λίγο απρόσεκτες στο μαγείρεμα και τελικά κάπου και εγώ μας. Πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, είναι τα καψίματα μέσα στο σπίτι. Ο χώρος της κουζίνας είναι ο κατεξοχήν χώρος ατυχημάτων. Συχνά είναι τα παιδικά ατυχήματα που ακουμπάει το παιδάκι το χέρι του πάνω στην πλάκα ή το λάδι που τεινάζεται ή το νερό το βραστό που τεινάζεται και μας κάνει μικροεγκάβματα. Μικρά σε έκταση εγκάβματα, αλλά καμιά φορά μεγάλα σε βάθος. Η πρώτη βοήθεια που έχουμε να κάνουμε και η καλύτερη βοήθεια που έχουμε να κάνουμε είναι να ψήξουμε την περιοχή που έχει καεί. Άμα λέμε να ψήξουμε, να βάλουμε παγάκια πάνω, να βάλουμε παγοκίστης πάνω, αν δεν έχουμε κάτι από αυτά που συνήθως το κάθε νοικοκυριό έχει λίγο πάγο ή μια παγοκίστη μέσα στο ψυγείο του, με τρεχούμενο νερό, δροσερό νερό να το δροσίσουμε και να το κρατήσουμε αυτό το κρύο για τουλάχιστον 5 με 10 λεπτά. Είναι καλό να το επικαλύπτουμε αυτά τα χάντζα πλάστη και τις. Σε πρώτη φάση δεν κάνουμε τίποτε άλλο και οπωσδήποτε αποφεύγουμε να βάλουμε κολινός, να βάλουμε οδοντόπαστες, να βάλουμε ντοματοπολτό που βάζαν παλαιότερα, να βάλουμε
καφέ που βάζανε ακόμα πιο παλιά. Η πατάτα και τα λοιπά. Αυτά όλα κάνουν πολύ ζημιά και ταλαιπωρούν τον εγκαυματία μετά, γιατί πρέπει να βγάλουμε αυτά τα σαπούνια που έχουν πει πάνω και δεν έχουν καμία άλλη δουλειά. Επικάλυψη του εγκάβματος καλό είναι να μην γίνεται. Mm-hmm. Για μικρά εγκάβματα καλά είναι να μένουν ανοιχτά και οπωσδήποτε να επικοινωνείτε με τον γιατρό για να σας πει τι θα κάνετε από εκεί και πέρα. Το μικρό έγκαμα μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο εάν δεν λάβουμε σωστά μέτρα. Υπάρχουν κάποιες ειδικές αλυφές όπου δεν ξέρω αν μας έχουν ξεμείνει από προηγούμενη. Όχι. Προηγούμενο περιστατικό, αν μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε. Όχι, όχι αλυφές που δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχουν. Και δεν θα βάλει κανένας πάνω στο έγκαμα τίποτε αν δεν επικοινωνήσει πρώτα με τον γιατρό του, mm-hmm. να του πει ακριβώς τι είναι και να το αξιολογήσει. Εάν είναι μικρό το έγκαμα, μπορεί να μην χρειαστεί καν να το δει. Εάν είναι πιο μεγάλο, πιθανώς να χρειάζεται μια κάποια πιο ειδική θεραπεία. Πάνω τίποτα άλλο εκτός από την ψήξη, εφόσον μιλάμε για μικρά εγκάβματα. Επειδή και όμως ένα παυσίπονο, γιατί πάντα πονάει. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε τον πόνο. Αναφερθήκατε στα μικρά παιδιά, όπου η περιέργεια ή και ο αυθορμητισμός κάποιες στιγμές τους οδηγεί να βάλουν το δάχτυλο στην πρίζα και κάποια τέτοια περιστατικά μας τρομάζουν. Εάν το σπίτι, εάν το διαμέρισμα δεν έχει κάποιο αυτόματο ρελέ που να προστατεύσει, από εκεί και πέρα ο ηλεκτρισμός μας κάνει... Ή κάποια καπάκια πάνω στις... Ή κάποια καπάκια πάνω στις πρίζες. Από εκεί και πέρα ο ηλεκτρισμός μας κάνει πολλά προβλήματα. Πρέπει να φροντίσουμε αμέσως να διακόψουμε την παροχή ρεύματος, mm-hmm. αποφεύγοντας να ακουμπήσουμε αυτό που έχει ηλεκτροπληγή. Δεν θα πάμε... από τα μαλλιά? Όχι, ούτε από τα μαλλιά. Θα μπορούσαμε να τον πιάσουμε μόνο από τα ρούχα, αν είμαστε τόσο σίγουροι ότι τα ρούχα είναι εντελώς στεγνά και δεν είναι καν ποτισμένα, νοτισμένα με υδρότα. Mm-hmm. Γιατί και ο υδρότας, καμιά φορά που υπάρχει πάνω στα ρούχα, είναι πολύ καλός αγωγός, αλμυρός είναι ο υδρότας και μας κάνει μεγάλη ζημιά. Ένας τρόπος είναι να διακόψουμε την παροχή, κλείνοντας το διακόπτη. Αν δεν είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό το πράγμα, με ένα ξύλο ή κάτι άλλο κακό αγωγό του ηλεκτρισμού, τον σπρώχνουμε και τον απομακρύνουμε. Εάν και αυτό είναι ανέφικτο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ρούχο, το οποίο να το χρησιμοποιήσουμε σαν λάσο, σαν σκηνή. Να ρίξουμε ένα ρούχο και να τον τραβήξουμε. Από τι ποιότητα συνήθως προτιμούμε? Οτιδήποτε είναι στεγνό. Τα ρούχα όλα είναι κακή αγωγή του ηλεκτρισμού, εάν είναι στεγνά. Από εκεί και πέρα, εφόσον έχει διακοπή η επαφή του θύματος με το ρεύμα, το πρέπει βήμα... να παρατηρήσουμε την αναπνοή του και την καρδιακή του λειτουργία. Mm-hmm. Εάν έχει καρδιακή λειτουργία και έχει αναπνοή, δηλαδή βλέπουμε ότι αναπνέει και αν πιάσουμε το σφυγμό του ή στην καροτίδα ή στο χέρι, δούμε ότι έχει σφυγμό, τότε απλώς τον παρακολουθούμε για τις επόμενες ώρες αφού φροντίσουμε γρήγορα τη μεταφορά του. Εάν δεν έχει καρδιακή λειτουργία, τότε πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε καρδιοαναπνευστική ανάνυψη, που σημαίνει τεχνητή αναπνοή, στόμα με στόμα αναπνοή και καρδιακές μαλάξεις. Επειδή τη συγκεκριμένη μέθοδο τη χρησιμοποιήσουμε μάλλον και σε άλλες περιπτώσεις, οποίες θα αναφέρουμε στη συνέχεια, θα το δείξουμε ολοκληρωμένα στο τέλος. Μάλιστα. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να περάσουμε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως είναι καθώς τρώμε, βιαζόμαστε, προσπαθούμε να μιλήσουμε και να φάμε. Κάποιες στιγμές, γι' αυτό λέμε όταν τρώμε, δεν μιλάμε. Εκεί λέμε τα περισσότερα, εγώ είμαι σίγουρη. Τι ακριβώς κάνουμε, η πρώτη γελάει κίνηση... το παιδάκι, καταπίνει το μήλο και αν το καταπιεί, παθαίνει πνιγμονή. Στραβοκατάπιμα δηλαδή. Και εκεί πάλι πρέπει να μην χάσουμε την ψυχραιμία μας και να περιμένουμε μήπως με το βήχα μόνο του το άτομο αυτό το βγάλει. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτά τα πράγματα βγαίνουν με ένα δυνατό βήχα. Mm-hmm. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό το πράγμα, τότε μπορούμε με δύο χειρισμούς ή ξαπλώνοντας το ανάσκελα κάτω το άτομο και πιέζοντας με πολύ δύναμη ακριβώς στη γωνία του στέρνου, στη γωνία ακριβώς που σχηματίζεται κάτω το στήθος, πολύ δυνατά προς τα πάνω, mm-hmm. Να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε μια έντονη εκνευστική κίνηση. Είναι καλό για τα πολύ μικρά να το βγάλει, είναι. Αν είναι μικρό το μωρό. Άρα το πρώτο βασικό είναι όχι μπρούμητα αλλά ανάσκελα. Πάντα ανάσκελα. Ή αν είναι ένα ελαφρύ άτομο και μπορούμε να το χειριστούμε στα χέρια μας, να το αγκαλιάσουμε σε όρθια θέση. Να δείξουμε γιατρέ, αυτό λέγεται Heimlich Manöver. Η Γιάννα με την Έμιλη ή την Ελένια. Το πιέζουμε ακριβώς στην όρθια θέση. Αν σας διευκολύνει να δώσετε οδηγία, είναι μπορεί να σηκωθείτε κιόλας. Είναι μία μέθοδο πάρα πολύ. Εκεί μπροστά. Είναι εκπαιδευμένη ειδικά εκεί μπροστά, και ξέρει πολύ καλά πώς θα το κάνει. Κάμερες για να φαίνεται. Λοιπόν, είναι μία μέθοδο που πάντως θα έπρεπε να το μάθουν όλοι στο σπίτι. Πιάνουμε εδώ, βάζουμε το χέρι από κάτω. Ακριβώς έτσι. Η βραχιά σφιγμένη κάτω από τη γωνία ακριβώς του στέρνου. Βρίσκουμε το στέρνο εδώ.
σπάς με τη γροθιά. Βάζει τη γροθιά και με το άλλο χέρι θα πιέσει και... πολύ απότομα προς τα και πάνω λίγο και μέσα. Πίσω, παίρνουμε το άτομο λίγο πίσω, το κρατάμε από κάτω. Ότι το άτομο που έχει πάθει πνευμονή είναι ήδη έτοιμο να καταρρεύσει. Και σπρώχνουμε έτσι σιγά σιγά, ελαφριά, αλλά προς τα μέσα και απάνω. Και απότομα, μέσα δυνατά, και απάνω κάποια απότομα. Στιγμή... Και κάποια στιγμή θα δείξει και θα βγει, ελπίζω. Βέβαια, αυτή τη στιγμή το άτομο που υπέστη πνιγμό ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμο και σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό το είπα, ότι αυτό το πράγμα γίνεται εφόσον το πνιγμένος είναι εύκολος να χειριστεί στα χέρια. Γιατί αν δεν είναι εύκολος να χειριστεί στα χέρια, αν αυτός που πάει να βοηθήσει είναι πιο αδύνατος από τον βοηθούμενο, τότε δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε τότε σε ήπια θέση, ανάσκελα δηλαδή, κάναμε τον ίδιο χειρισμό με τη γροθιά μας προς τα κάτω. Και να πούμε για τα μωράκια, είναι βασικά να βάλουμε και το δάχτυλο μέσα, όχι. Να δούμε αν υπάρξει. Όχι. Το λένε. Όχι. Αυτό είναι ένα σφάλμα, αυτό το πράγμα. Το διότι πάρα πολύ εύκολα, βάζοντας η μητέρα μέσα στην αγωνία της να ελευθερώσει την οδό την αναπνευστική, βάζει το δάχτυλο μέσα στο στόμα, προσπαθώντας να βγάλει, σαν αγκίστρι δρώντας το δάχτυλο, το ξένο σώμα το οποίο βούλωσε τον αεραγωγό. Είναι παλιό μέθοδο και πρέπει να το πούμε. Χρειάζεται να είναι πολύ έμπειρος αυτό που το κάνει για να μπορέσει να σπρώξει αυτό το αντικείμενο στον ισοφάγο μέσα και να ξέρει πολύ καλά την ανατομία της περιοχής για να πετύχει. Γι' αυτό καλύτερο είναι να αποφεύγει το δράμα, διότι πολύ εύκολα μπορεί να σπρώξει το ξένο σώμα, το αντικείμενο, το μήλο ή ό,τι άλλο ήταν ο βλωμός της τροφής και να πάει να βουλώσει πιο κάτω, οπότε το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα χειρότερο. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε λόγω μιας υιοαλιποθυμίας που θα μας πείτε στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει, πέφτουμε και χτυπούμε στο κεφάλι όμως. Τα πρώτα συμπτώματα που μπορεί να είναι ανησυχητικά και που πρέπει να επέμβουμε και να κάνουμε κάποια πρώτα πράγματα ή κάποιος που βρίσκεται δίπλα μας να μας βοηθήσει, ποια είναι? Για κάθε άνθρωπο που χάνει τις αισθήσεις του και καταραίει και πέφτει κάτω, δεν ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει. Το πρώτο πράγμα που θα κάναμε είναι να τον ισοπεδώσουμε, να τον ξαπλώσουμε εντελώς ίσια στο δάπεδο κάτω, ανάσκελα, σηκώνοντας τα πόδια του αρκετά ψηλότερα από το σώμα του. Μπορούμε για αυτό το πράγμα να χρησιμοποιήσουμε μια καρέκλα, βάζοντας την ανάποδα την καρέκλα και ακουμπώντας τα πόδια του πάνω στην καρέκλα. Εν συνεχεία, ψάχνουμε να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος έχει αναπνοή, αν αυτός ο άνθρωπος έχει καρδιακή λειτουργία. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε όμως πώς αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν μέσα σε 3 λεπτά. Έχει σημασία αν έχει αναπνοή ή όχι. Γιατί δεν είναι μόνο με την ακοή. Θα το δείξουμε πάνω στην έμπνευση. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι. Θέλετε να το δείξουμε πάνω στην έμπνευση. Πώς θα έπρεπε να ακούσουν και να δούνε. Ας πούμε ότι το άτομο έχει πέσει. Πήγαινε πιο μπροστά, μιλάει για να σε βλέπουν οι τηλεθεατές. Ξάπλωσε ανάσκελα έτσι. Θα έπρεπε βασικά, επειδή τώρα δεν υπάρχει καρέκλα, όσο πιο ψηλά να χρησιμοποιήσουμε ό,τι βρίσκουμε. Χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο άτομο να κρατήσει τα πόδια. Μπράβο, που μπορεί και η Έμιλα να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Κάτσε τα πόδια πιο ψηλά. Και θα πάτε στο πλάι. Και βασικά θέλουμε να ανοίξουμε τον εσωφάγο. Αυτή τη στιγμή δείχνει πολύ ωραία πώς τραβάμε το κεφάλι προς τα πάνω και βάζοντας το πρόσωπό μας δίπλα στο στόμα ή στη μύτη μπορούμε να αντιληφθούμε αν βγάζει αέρα ή δεν βγάζει αέρα. Επίσης μπορούμε να δούμε και τον θώρακά της, να δούμε αν μετακινείται ή δεν μετακινείται. Mm-hmm. Παίρνουμε τα δύο δάχτυλα. Αυτή τη στιγμή δείχνει πώς ψηλαφούμε το σφιγμό και ο σφιγμός στην καροτίδα είναι ο πιο πραγματικό σφιγμό και ο πιο εύκολο. Γιατί πολλέ φορέ ψάχνουν τον σφιγμό στον καρπό που δεν είναι τόσο ευδιάκριτο. Δεν είναι ευδιάκριτο, ειδικά αν πρόκειται για λίγο πιο ευστραφή άτομα. Πολύ εύκολα χάνουμε το σφιγμό στον καρπό. Ενώ αν τον πιάσουμε στην καροτίδα, είναι πάντα σίγουρο ότι κάτι πιάνουμε. Το επόμενο ακριβώ πράγμα που πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι, εφόσον δεν ξέρουμε το λόγο. Εφόσον δεν ξέρουμε το λόγο και εφόσον υπάρχει αναπνοή και τότε περιμένουμε για τουλάχιστον 3 με 4 λεπτά να δούμε τι θα συμβεί. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα προσπαθούμε να δούμε αν αυτό το άτομο έχει πάνω του κάποια ταυτότητα ή κάτι άλλο που να υποδηλώνει κάτι. Μπορεί να είναι ένα άτομο διαβητικό που να πάσχει από κάποια άλλη αιτία, που να έχει μια ταυτότητα πάνω του που να δείχνει τι ήταν αυτό που τον κατέρευσε. Mm-hmm. Σε περίπτωση... Ένα διαβητικό άτομο, ένα άτομο το οποίο πάσχει από επιληψία, ένα άτομο το οποίο πάσχει από κάτι άλλο. Από καρδιοπάθεια. Από καρδιοπάθεια είναι δύσκολο να το διαπιστώσουμε. Εάν τα ρούχα τα οποία φοράει το συγκεκριμένο άτομο είναι κλειστά στο λαιμό, συνηθίζουμε να απελευθερώνουμε. Μετά από αυτό το διάστημα θα απελευθερώσουμε οτιδήποτε σφιχτό φοράει. Χωρίς να καταστρέψουμε τα ρούχα, χωρίς να σκίσουμε, να πάρουμε το σουγιά και να σκίζουμε πέρα δόθε. Απλώς οτιδήποτε στενό είναι, είτε σουτιέν είναι αυτό, είτε γραβάτα ή κλειστό πουκάμισο είναι αυτό.
ζώνες, κολλία ή οτιδήποτε άλλο σφίγγει στο λαιμό, όλα αυτά πρέπει να βγουν και να τα φυλάξουμε δίπλα μας. Βασικά, πριν κάνουμε κάποια κίνηση, θα έπρεπε, άμα έχουμε ένα άτομο να βοηθήσει, να πάρουν απευθείας τηλέφωνο. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να μεταφερθεί αυτό το άτομο για διάγνωση και για θεραπεία. Η διάγνωση δεν μπορεί να μπει στον δρόμο, δεν μπορεί να μπει με τον άρρωστο ξαπλωμένο χάμα. Αλλά έχει καταδείξει λίγο αστείο, αλλά σε στιγμές που χάνουμε την ψυχραιμία μας, έχουμε δει και να πέφτουν και χαστούκια και ποτήρια με νερό άνθρωπος, και ένας άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνει όλους τους περιέργους. Ένας άνθρωπος πρέπει να απομακρύνει όλους τους περιέργους. Να μην υπάρχει κανένας που να στενεύει το χώρο. Όχι ότι θα στερέψει το οξυγόνο. Βεβαίως, από αυτό που είναι ξαπλωμένος, αλλά οπωσδήποτε δυσχεραίνει όποιες κινήσεις χρειάζονται να γίνουν. Ένας άλλος άνθρωπος θα χρειαστεί να ειδοποιήσει το κέντρο για να έρθει ένα ασθενοφόρο να δούμε τι θα γίνει για τη μεταφορά του, για τη γρήγορη μεταφορά του. Επιπλέον, θα πρέπει να φροντίσουμε για τη γρήγορη μεταφορά του ανθρώπου στο κέντρο. Και να δείξουμε χωρίς τη μεταφορά. Καμία περαιτέρω επέμβαση δική μας. Όχι, δεν θα του δώσουμε νερό να πιει. Αυτό που παλιά γινόταν, δώσουμε ένα ποτήρι νερό να πιει. Δεν θα τον βάλουμε στην καρέκλα να καθίσει όρθιο για να καταρρεύσει ακόμα περισσότερο. Έστω και αν ο ίδιος νιώθει ότι είναι καλά. Από τη στιγμή που ο ίδιος θα έχει επικοινωνία και θα μπορούμε να μιλάμε μαζί του και θα μας εξηγήσει τυχόν τι έχει, αν πάσχει από κάτι, κάποια γνωστή νόσο κλπ. Μπορούμε τότε να του δώσουμε κάτι γλυκό να πιει. Είναι πολύ συνηθισμένη η υπογλυκαιμία η πρωινή. Ναι. Ειδικά σε εμάς τους Έλληνες. Αλλά δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε διάγνωση εκείνη τη στιγμή. Όχι, φυσικό όμως, δεν φυσική ενδείκνεται ζάχαρη. Φυσική ζάχαρη, πολύ σημαντικό να πω. Ναι, όχι γλυκαντικό σίγουρα. Δεν ενδείκνεται τίποτα από όλα αυτά. Πάντως το βασικό είναι σε μια λιποθυμία που δεν ξέρουμε και δεν φυσικό είναι να μην γνωρίζουμε τα αίτια, τους λόγους. Είναι η ύπτια θέση. Η ύπτια θέση με τα πόδια ψηλά. Με τα πόδια ψηλά. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Λύνουμε οτιδήποτε στενεύει, ελέγχουμε αναπνοή και καρδιακή λειτουργία και ειδοποιούμε αμέσως σε ένα ασθενοφόρο να τον μεταφέρει. Που δεν υπάρχει αναπνοή, δεν διακρίνουμε σφιγμούς. Εάν δεν υπάρχει αναπνοή, αν δεν υπάρχει καρδιακή λειτουργία, τότε πρέπει να κάνουμε καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Τεχνητή αναπνοή και καρδιακές μαλάξεις. Μάλλον θα ήταν καλό να πούμε στους τηλεθεατές ότι κάθε οικογένεια θα έπρεπε να ενημερωθούν. Για τουλάχιστον ένα άτομο μέσα στην οικογένεια για πρώτη φορά. Όλοι θα έπρεπε να το ξέρουμε. Όλοι θα έπρεπε να το ξέρουμε και θα πρέπει να γίνει κοινή γνώση για όλους μας. Οι πρώτες βοήθειες, διότι οι πρώτες βοήθειες ακριβώς αυτό αντιπροσωπεύουν. Την αντιμετώπιση του πόνου και τη διατήρηση της ζωής από οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Και ξέρω ότι έχουν χαθεί ζωές και πολύτιμος χρόνος επειδή δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε αυτά τα πρώτα σημαντικά. Ή επειδή όλοι μαζί θέλαν όλοι να κάνουν κουμάντο. Και θέλουν όλοι να δώσουν εντολές. Ένας θα δώσει τις εντολές και οι υπόλοιποι θα ακολουθούν. Είναι πολύ καλύτερα. Είμαστε σε θέση να δείξουμε το πώς μπορούμε να κάνουμε τεχνητή αναπνοή. Τεχνητή αναπνοή. Ναι. Πάμε, γιατί. Να πούμε, Κατερίνα, είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θα έπρεπε να υπάρξουν άτομα και κυρίως σε χώρους που μπορεί να συμβεί κάτι. Σαν σε ένα γυμναστήριο, έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά που δεν ήξεραν οι γυμναστές να χειρίζουν αυτό το θέμα. Παράδεκτο. Είναι και παράδειγμα, έχει γυμναστής πρέπει να μην το γνωρίζει. Λοιπόν, και πάλι σε ύπτια πιο κάτω. Θέση. Πάντα σε ύπτια θέση, ξαπλώνουμε το άτομο, του βάζουμε κάποιο μαξιλάρι κάτω τα πόδια για να έχουμε καλή επιστροφή του αίματος πίσω στην καρδιά. Βασικά να ανοίξουμε τον εσωφάγο. Προσπαθεί τώρα να, ακριβώς, σηκώντας τη γνάθο προς τα πάνω, κάνει τεχνητή αναπνοή, κλείνει τη μύτη με το ένα χέρι. Ανοίγουμε το στόμα. Ελέγχει την κάτω γνάθο ανοίγοντάς τη με αυτόν τον τρόπο. Και βάζοντας το άλλο χέρι πίσω από το σβέρκο, δίνουμε δύο αναπνοές. Θα δώσει δύο αναπνοές φυσώντας μέσω στόμα της. Ένα, εισπνέει πάλι το άτομο που δίνει οι πρώτες βοήθειες και ξανά εκπνέει. Και άλλη μια φορά, τρεις. Και μετά. Και συνεχεία θα. Συνεχεία πάλι στο θα δει εάν έχει καρδιακή λειτουργία. Εάν δεν έχει καρδιακή λειτουργία, θα κάνει και μαλάξεις. Άμα δεν έχει. Εάν δεν έχει καρδιακή λειτουργία, θα κάνει και μαλάξεις. Το επόμενο θα είναι οι καρδιακές μαλάξεις. Πού? Οι οποίες στη συνέχεια κάτω, ακριβώς στη μέση του στέρνου, εκεί ακριβώς που δείχνει, βάζει το ένα χέρι. Αλλά εδώ είναι προσοχή, γιατί υπάρχει μία θέση. Πρέπει η λεκάνη να πάει μπροστά, έτσι, και εδώ. Ακουμπάμε όπως δείχνει το χέρι της, εκεί λοιπόν, πέρα, ακριβώς έτσι, στο στέρνο. Και ακριβώς από πάνω το άλλο. Και το άλλο χέρι από πάνω και πιέζει με τόση δύναμη που να πιέσει την καρδιά
μεταξύ των χεριών της και του στέρνου που είναι από κάτω με τη σπονδυλική στήλη που είναι στο έδαφος ακουμπισμένη. Νομίζω ότι πρέπει να υποσημειώσουμε ότι οι ίδιες πραγματικά λειτουργίες ισχύουν και για τα παιδιά μικρές ηλικίες. Και για τα παιδιά, απλώς γίνονται με πιο ήπιους χειρισμούς. Με πιο ήπιους χειρισμούς. Υπάρχουν κάποιοι πιο ειδικοί χειρισμοί. Πόσες φορές πρέπει να επαναληφθεί μέχρι να επανέλθει η βοήθεια. Αυτό θα κρατήσει. Η αναλογία είναι 4 με 1. Ή 3 με 1. 3 αναπνοές με μία καρδιακή μάλαξη. 15 φορές. Ακριβώς. Πιέζουμε 15 φορές το λεπτό περίπου. Ωραία. Και μέχρι να έρθει η βοήθεια. Δεν σταματάμε ποτέ. Δεν σταματάμε ποτέ. Ακόμα και αν έρθει η βοήθεια. Ειδικά αν πρόκειται από μία ηλεκτροπληξία. Συνεχίζουμε τις καρδιακές μαλάξεις μέχρι να φτάσει αυτός ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Υπάρχουν όμως και οι μικροτραυματισμοί που μπορούν να δεχθούν βέβαια σε πρόβλημα μετά, εάν δεν τα προσέξουμε όπως ακριβώς πρέπει. Από κοψίματα. Αυτά είναι πάρα πολύ συνηθισμένα με στο σπίτι, ειδικά τα μικρά τραύματα. Αυτό που τρομάζει είναι η αιμορραγία. Και σίγουρα η απώλεια αίματος είναι κάπου ασύμβατη με τη ζωή. Πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία, πρώτο μας μέλημα. Και ο απλούστερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να πιέσουμε. Πιέσουμε. Η πίεση πάνω στο σημείο που αιμορραγεί είναι ο απλούστερος τρόπος να σταματήσουμε, να ελέγξουμε μια αιμορραγία. Μπορεί να μην τη σταματήσουμε, αλλά τουλάχιστον θα την ελέγξουμε. Και κυρίως άμα κοφτεί μια φλέβα. Τι άλλο θα πάθω σήμερα. Μέχρι και τέσσερα αυτοκτονία. Για σένα στα μάτια μου, τις φλέβες μου θα κόψω. Πρόσεξε, για να ρίξουμε πρώτη βοήθεια. Όταν τις κόψει, να δει τι θα κάνει. Παίρνουμε. Παίρνουμε ένα οποιοδήποτε βρεμένο πανί κατά προτίμηση και τονίζουμε να είναι βρεμένο το πανί ή γάζα ή ένα μαντήλι ή μια πετσέτα για να μην κολλήσει μετά, διότι μετά τραβώντας και βγάζοντας το από πάνω θα ξαναρχίσει η αιμορραγία. Και πιέζομαι σταθερά στο σημείο εκείνο. Τώρα, ανάλογα αν το τραύμα που είναι σε σχέση με την καρδιά, εάν είναι ψηλότερα ή χαμηλότερα, εφαρμόζουμε μια πίεση όπως δείχνει. Κοίταξε πιο πάνω ή πώς πιο νιώθεις κάτω όταν το τραύμα. Κάνω αυτό. Σταματάει το αίμα, λίγο έχει μουδιάσει το χέρι. Ναι. Επειδή υπάρχει εδώ πέρα, πείτε γιατί. Αυτή τη στιγμή πιέζει εκεί πέρα την αρτηρία η οποία τροφοδοτεί το χέρι κάτω ναι. με αίμα. Εάν η αιμορραγία είναι αρτηριακή, και αυτό το διαπιστώνουμε γιατί το αίμα θα είναι πολύ έντονο κόκκινο, ζωηρό, φωτεινό κόκκινο και θα τεινάζεται με όσει το αίμα από το τραύμα, τότε πάμε να πει ότι είναι μια αρτηριακή αιμορραγία και πάμε και πιέζουμε μια κεντρικότερη αρτηρία για να σταματήσουμε τη ροή προς τα κάτω. Κάποιες πρώτες κινήσεις που κατευθείαν βάζουμε πενταντίνη, ινόπνευμα κτλ. Όχι, το ινόπνευμα δεν σταματάει την αιμορραγία. Ναι. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει σε πολύ μικρά τραύματα είναι η χρήση του οξυγενέ, το οποίο είναι και θεραπευτικό, διότι απελευθερώνει μοριακό οξυγόνο και βοηθάει στο να θρομβωθούν τα μικρά αγγεία, τα τριχοειδή και απολυμμένει κιόλας την περιοχή με την απελευθέρωση οξυγόνου. Άρα σε μικρά τραύματα, μιλάω ασήμαντα τριχοειδικά τραύματα, κοψίματα στο χέρι κλπ. Λίγο οξυγενέ, το οποίο πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι. Οξυγενέ. Κοινό οξυγενέ. Βοηθάει πάρα πολύ και εν συνεχεία μια πίεση σε εκείνο το σημείο για ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον. Και άμα λέμε 10 λεπτά, αυτό δεν σημαίνει ότι το πιέζουμε ένα λεπτό, το βλέπουμε, το ξαναπιέζουμε, το ξαναπιέζουμε. Κρατούμε σταθερά την πίεση για ένα δεκάλεπτο για να δώσουμε χρόνο να θρομβωθεί το αίμα στο σημείο εκείνο που έχει ματώσει. Μου είπατε ότι είτε η γάζα, ή το πανί, ή το βαμβάκι πρέπει να είναι λίγο βρεγμένο. Ναι. Εάν το βάλουμε κατευθείαν το χέρι μας κάτω από τη βρύση. Απλώς θα καθαριστεί, θα πληθεί. Δεν θα σταματήσει η αιμορραγία. Είπα λίγο η πίεση είναι. Υπάρχει λόγο γιατί να εξηγήσουμε γιατί πιέζουμε, γιατί θέλουμε το αίμα να. Το αίμα θρομβώνεται, το αίμα θρομβώνεται μετά από 3 με 5 λεπτά. Mm-hmm. Και άμα λέμε θρομβώνεται, πίζει. Mm-hmm. Αυτό είναι μια φυσική άμυνα του οργανισμού που όπου υπάρχει ένα τραύμα, μια απώλεια αίματος, θρομβώνει, σταματάει την αιμορραγία του. Βέβαια, με την πίεση σταματούμε την ροή, οπότε δίνουμε χρόνο να θρομβωθεί, να βουλώσει το αγγείο και έτσι να μην έχουμε περαιτέρω απώλεια αίματος. Μια δυσάρεστη διαπίστωση που εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν, το να χτυπήσουμε και να μην βγει αίμα, τι μπορεί να σημαίνει. Εσωτερική αιμορραγία. Να, εξαρτάται πού θα είναι αυτή η εσωτερική αιμορραγία. Έχω κοπεί με μαχαίρι, παραδείγματος χάρη, στο χέρι μου. Αν έχετε κοπεί με μαχαίρι, σίγουρα θα βγει αίμα. Θα κοπεί. Εάν δεν βγει αίμα. Δεν μπορεί να μην βγει αίμα. Εάν κοπείτε, εάν υπάρχει λύση συνεχείας του δέρματος, εάν κοπεί το δέρμα, σίγουρα θα έχουμε απώλεια αίματος. Εάν έχουμε μια εσωτερική αιμορραγία, ένα αιμάτωμα που λέμε, μετά από ένα δύο χτύπημα, τότε μπορεί να υπάρχει μια
συγκέντρωση αίματος μέσα στους ιστούς. Σαν μόλοπα, σαν μάτωμα, σαν μελανιά, το πούμε με την πιο απλή, με το πιο απλό όρο. Για τις μελανιές τους έχω πολύ συχνά. Τώρα που κοιτούσαμε και εγώ. Φροντίζει ο Βίκτορας. Από αθλητισμό. Ο σκύλος μου να μου τα κάνει. Όποιοι αθλούντες είναι μόνα φυσικό, είναι φυσικό αυτά να γίνονται και δεν μας πειράζουν αιματώματα που γίνονται στα άκρα. Mm-hmm. Φοβόμαστε πάντα αιμορραγίες εσωτερικές, οι οποίες γίνονται στο χώρο της κοιλιάς. Ο οποίος είναι ένα κλειστό κουτί και ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Οπότε σε κάθε κάκωση, κάθε χτύπημα στην κοιλιακή χώρα, πάντα πρέπει να επισκεφτόμαστε γιατρό για να ελέγξει, να δει τι συμβαίνει. Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτε, αλλά μπορεί να κρύβει μια ρήξη ύπατος, μια ρήξη πλήνα, που είναι καταστάσεις πάρα πολύ σοβαρές και πάρα πολύ βαριές και ξεφεύγουν πια από τα πλαίσια και τα όρια των απλών πρώτων βοηθειών, χρειάζονται επείγοντα χειρουργία. Να πούμε, γιατρέ, για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ένα παιδάκι ή ένα παιδί ή κάποιος πέφτει και χτυπάει τη μέση ή το λαιμό, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο τι πρέπει να κάνουμε εκεί. Ξεφεύγοντας από τις κακώσεις, από τα τραύματα, mm-hmm. να πούμε τις κακώσεις γενικότερα, αυτές που έχουν σχέση με το σκελετικό μας σύστημα, δηλαδή με τα κόκαλά μας. Πολύ συχνά, όπως προηγουμένως τραμπουλήξατε το πόδι σας, που ήταν ευτυχώς ένα ασήμαντο γεγονός, μπορεί όμως να είχε συμβεί κάτι πιο σοβαρό. Δεν ψάχνουμε να δούμε εάν έσπασε, πού έσπασε. Κανένα χειρισμό δεν θα κάνουμε εκείνη την ώρα. Αυτό είναι το και πιο το κυριότερο είναι λάθος. Εάν υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει μία βλάβη, μία κάκωση, ένα χτύπημα στο κρανίο, στο κεφάλι, στη σπονδυλική στήλη, στην αυγενική μοίρα, πολύ πιο σπάνια στην οσφυγική μοίρα, στη μέση δηλαδή, τότε πρέπει να ακινητοποιούμε το άτομο αμέσως, να μην του κάνουμε τον παραμικρό χειρισμό, να μην επιχειρούμε καν να τον βάλουμε σε κάποιο αυτοκίνητο για να το μεταφέρουμε γρηγορότερα, να περιμένουμε το ασθενοφόρο που θα έρθει αφού τους ενημερώσουμε. Και πάρει σε όρθια θέση. Όχι. Τίποτα. Όπως βρέθηκε. Αν βρέθηκε μπρούμετα και έχει επαφή με το περιβάλλον, τον αφήνουμε μπρούμετα. Καλύτερα βέβαια να τον γυρίσουμε ανάσκελα που μπορεί και αναπνέει καλύτερα. Ειδοποιούμε το ασθενοφόρο ότι υποψιαζόμαστε ότι αυτός που έχει χτυπήσει έχει κάκωση αυγενικής μοίρας του λαιμού, δηλαδή ή οσφυγικής μοίρας της μέσης, γιατί θα χρειαστεί να φέρει κάποιο ειδικό εξοπλισμό μαζί, να τον ακινητοποιήσει και εν συνεχεία να τον μεταφέρει. Δεν επιχειρούμε δηλαδή ποτέ να το κάνουμε. Δεν επιχειρούμε τίποτε από όλα αυτά. Εάν παρόλα αυτά, παραδείγματος χάρη μια πυρκαγιά, μια φωτιά, ένα τρακάρισμα αυτοκινήτου, που έχει ήδη καίγει το άλλο, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να καεί περιμένοντας πώς θα ακινητοποιήσουμε την αυτή, τότε πρέπει να ακινητοποιήσουμε τον αυχένα του με τα δύο χέρια μαζί με το κεφάλι. Θα το δείξουμε. Θα το δείξουμε λίγο. Μιλένια πάλι, sorry, είσαι το θύμα σήμερα. Έχεις πάθει ατύχημα. Λοιπόν, υπάρχει μια φωτιά, κάποιο ατύχημα, ξάπλωσε. Λοιπόν, άμα είμαι μόνη μου, θα δείξουμε γιατρέ, το πιο βασικό είναι να ξάπλωσε. Θα την ξαπλώσει ωραία κάτω. Στήριξη στο λαιμό. Στηρίζει το λαιμό με αυτόν τον τρόπο και την τραβάει σιγά σιγά να την φέρει στα πόδια της. Κάπως έτσι. Κρατώντας την σταθερά. Άμα έχει δεύτερο άτομο. Αν υπάρχει δεύτερο, τότε ο ένας θα πάει από πάνω και ο άλλος από κάτω. Όχι, μη σηκωθείς, εσύ είσαι έτσι πρόβλημα. Θέλω. Θα σηκωθούμε. Εγώ θα την πιάσω από κάτω. Σήκωσε από τα κάτω το γόνατο. Με αυτόν τον τρόπο δεν πειράζει καθόλου τον αυχένα της. Έτσι. Αλλά βέβαια προϋποθέτει ένα άτομο που να έχει και την ρόμη, τη δύναμη να το κάνει αυτό το πράγμα. Βαριά, χάσε λίγα κιλά, μη λέγε. Εάν παρόλα αυτά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ένας απλός και εύκολος τρόπος ακινητοποίησης και δεν έχουμε κάποιο ειδικό νάρτηκα, είναι να πάρουμε ένα πουλόβερ, ένα μπουφάν, ένα χοντρό πουκάμισο και αφού το τυλίξουμε και το κάνουμε ένα χοντρό ρολό κατά μήκος των μανικιών, να πάρουμε τα δύο μανίκια και το τυλίξουμε γύρω-τριγύρω, να το περιστρέψουμε γύρω-γύρω από το λαιμό, φτιάχνοντας ένα χοντρό επίδεσμο, τόσο χοντρό όσο που να ακινητοποιήσει, να γεμίσει όλο την περιοχή του λαιμού και με αυτόν τον τρόπο ακινητοποιούμε το κεφάλι από πιθανές μετακινήσεις δεξιά-αριστερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες που τουλάχιστον τα στοιχειώδη θα πρέπει να τα γνωρίζουμε όλοι μας. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όχι τόσο όσο αν πάθουμε εμείς κάποιο ατύχημα, αλλά και για αυτούς που υπάρχουν γύρω μας. Και να πούμε πάλι, ήταν παράδειγμα αυτά που δείξαμε σήμερα. Θα ήταν καλύτερα να ενημερωθούν πιο βαθιά. Οι πρώτες βοήθειες δεν μαθαίνονται εάν δεν κάτσεις να παράσχεις πρώτες βοήθειες, να δώσεις πρώτες βοήθειες συνέχεια και συνέχεια. Και επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, γι' αυτό έχουμε και ειδικές κούκλες που πάνω εκεί μπορούμε να κάνουμε και ζωντανές έτσι. Να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω τεχνητή αναπνοή ευχαρίστως θα επιχειρούσε ο καθένας. Ο καθένας, σίγουρα. Ναι. Αν υπήρχε ένα τέτοιο θύμα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να ντρέπεται το άτομο να δει. Δύο πράγματα να πούμε εδώ πέρα. Εκτός
οτιδήποτε άλλο πρέπει να μάθουμε να προστατευόμαστε κιόλας όταν παρέχουμε πρώτες βοήθειες. Δεν πρέπει ποτέ να ερχόμαστε σε επαφή με τα σωματικά υγρά του άλλου, είτε αίμα είναι αυτό είτε οτιδήποτε πολύ άλλο. Σωστά, ναι. Και εύκολα μπορούμε να το επιτύχουμε εάν έχουμε γάντια πλαστικά ή κουζίνα γάντια ή πιο ειδικά γάντια. Εάν δεν έχουμε τέτοια πράγματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την οποιαδήποτε νάιλον σακούλα, την οποία αφού βάλουμε στο χέρι μας μέσα, μπορούμε να κάνουμε χειρισμούς και να αποφύγουμε. Τα οποία πρέπει να υπάρχουν και μέσα στο αυτοκίνητο, διότι είναι στα αυτά τις μάρτυρες πολλές φορές. Και στο σπίτι, δυσάρεστο. Μια πρώτες βοήθειες. Νάιλον μπορεί να υπάρχει. Γιατρέ, συγγνώμη, οι αθλητές όταν παίζουν σε ένα αγώνα και κάποιος κόβεται και υπάρχει, δηλαδή τι μπορούν να κάνουν να αποφύγουν, υπάρχει κάτι. Ο αθλίατρος. Πρέπει σε κάθε γήπεδο να υπάρχει ένας αθλίατρος. Είναι δυνατόν. Πόσα περιστατικά. Πολλά περιστατικά και πολλές φορές μην θυμηθούμε και τραγικά γεγονότα που πήραν και στο φως της δημοσιότητας βγήκαν, όπου αθλητές χάθηκαν γιατί δεν υπήρχε αθλίατρος στον αθλητικό χώρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει το γεγονός ότι η Χριστίνα μπορεί να μας πει από αστρολογικής πλευράς ποια ζώδια, έτσι επιγραμματικά και συνοπτικά για το λόγο, είναι περισσότερο επιρρεπή σε τέτοιου είδους ατυχήματα. Θα σας πω. Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι βιάζονται, και συνήθως τα ζώδια τα οποία βιάζονται είναι τα ζώδια της φωτιάς, είναι πιο επιρρεπή σε ατυχήματα. Και συνήθως είναι και αυτοί που παρουσιάζονται με διάφορα μελανώματα. Συνήθως οι κρύοι, οι οποίοι έχουν μια τάση να χτυπάνε, στραμπουλάνε πόδια, άκρα. Οι τοξότες αργότερα, οι οποίοι έχουν και μία τάση να είναι αυτοί που αθλούνται περισσότερο από όλα τα ζώδια. Και μετά οι λέοντες, οι οποίοι συνήθως είναι αρκετά τεμπέληδες και δεν κάνουν τόσα πολλά πράγματα, ή επειδή έχουν πολύ κοντά τον Παρθένο, συνήθως είναι και αυτοί που μαθαίνουν πρώτοι τις πρώτες βοήθειες. Και επίσης ένα ζώδιο το οποίο συχνά έχει πάρα πολλά ατυχήματα, κόψιματα, εγκάβματα και τέτοια, είναι οι σκορπιοί, οι οποίοι όταν ασχολούνται με κάποια πράγματα, είτε λόγω ταχύτητας είτε λόγω νοοτροπίας, δεν είναι τόσο πολύ προσεκτικοί. Τα υπόλοιπα ζώδια είναι πιο προσεκτικά, Κατερίνα. Και βέβαια υπάρχει και το διάστημα που είναι πολύ πιο έντονα τα πράγματα αστρολογικά και έχουμε ροπηγή ατυχήματα. Όπως είναι οι μέρες που διανύουμε μέχρι και τη Δευτέρα. Το λέμε εδώ και κάποιες μέρες ότι γενικά πρέπει να υπάρχει αυξημένη προσοχή. Όχι μόνο για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, αλλά για να βοηθήσετε και κάποιους άλλους να αποφύγουν ένα ατύχημα. Αν βιάζετε εσείς και βιάζονται και αυτοί, είναι πολύ εύκολο να συμβεί κάτι. Προσοχή στα αιχμηρά αντικείμενα. Όχι μόνο στα αιχμηρά. Οποιανδήποτε χρήση. Κύριε Πετρίδη, μου χαμογελά. Τι ωραία, τα είπατε έτσι πολύ κατανοητά, απλά και μου αρέσει όταν γίνεται. Έτσι, χαρακτηριστικά. Θα υπάρξει βέβαια και συνέχεια, διότι πρέπει να επανερχόμεθα. Να πούμε γιατί. Και διάφορα άλλα πράγματα βεβαίως που δεν είπαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Star Cafe, διαφημιστικά μηνύματα και συντονιστείτε. Μπείτε στο ρυθμό, διότι 5 από εσάς μαζί με το τέρι σας πολύ εύκολα θα πάτε μια κρουαζιέρα στον Εργοσαρονικό, θα περάσετε υπέροχα και αυτό μας σας το προσφέρουμε με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη. Εσείς απλά θα καλέσετε το 090 23 28 20 για 5 άτομα μαζί με το τέρι τους κρουαζιέρα στον Εργοσαρονικό. Διαφημιστικά μηνύματα τώρα. Η παρέα του Θεάτρου Μετροπόλιταν έχει καταλήξει και μας λέει ότι έτσι κάνουν όλοι. Δίνει μαθήματα μάλλον πραγματικότητας και θέλω περισσότερες λεπτομέρειες. Γι' αυτό ο κύριος Πάντζας βρίσκεται κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, γλυκιά μου. Και με σένα πάντοτε θα είναι καλή μέρα, πιστεύω. Σας ευχαριστώ. Πιστεύετε στην καλή μέρα ακόμα και αν δεν ακολουθήσει μια καλή συνέχεια? Αυτή την επικοινωνία που πρέπει να διατηρήσουμε μεταξύ μας. Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες. Πιστεύετε σε αυτό? Λοιπόν, αυτές οι ιδιότητες όταν μιλάει με έναν άλλον άνθρωπο, οπωσδήποτε επικοινωνούν, συγκοινωνούν. Υπάρχει ένα touching, που λέω, μια chemical reaction, μια χημική αντίδραση. Mm-hmm. Και πολλά πρόσωπα μπορεί να σου είναι συμπαθέστατα, άλλα λίγο και άλλα καθόλου. Αληθινή, γιατί δεν υπάρχει αυτή η μαγνητική, η χημική, ας πούμε, επαφή και συγγένεια. Η αληθινή καλημέρα είναι ευδιάκριτο από ποια άτομα που μας περιστοιχίζουν είναι? Κοίταξε, το καλημέρα δεν είναι μόνο τυπικό, είναι μια καλή ευχή. Όταν σου λέω καλημέρα, πρέπει να το εννοώ. Καλημέρα να έχεις και εσύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Όλοι μας το εννοούμε.
Εγώ το εννοώ όταν λέω καλημέρα. Χαίρομαι. Ναι. Γι' αυτό και είστε εδώ. Γιατί μόνο καλούς και χαμογελαστούς ανθρώπους θέλουμε δίπλα μας και στην παρέα μας. Έτσι κάνουν όλοι, λοιπόν. Ναι, έτσι κάνουν όλοι. Στο θέατρο δηλαδή, Μετροπόλιτα. Τι θέλετε να μας πείτε. Κοίταξε, έτσι κάνουν όλοι. Όταν λέμε έτσι, ορισμένοι οι άνθρωποι κάνουν έτσι. Άλλοι κάνουν αλλιώτικα. Άλλοι κάνουν πολύ μαζί. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Άλλοι κάνει ένας μόνος του. Ενώ διάφορες. Τη δουλειά του, άλλος εργάζεται μόνος του. Άλλοι συνδικαλίζονται και είναι πολύ μαζί. Μην το πάνε πονηρά το πράγμα. Για όνομα. Ναι, αλλά έτσι κάνουν όλοι. Είναι μια γενική, ένας γενικός ορισμός που λέει τι συμβαίνει σήμερα στη ζωή που ζούμε. Τι συμβαίνει σήμερα σε αυτόν τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα που ζούμε, γιατί το έργο μας είναι ελληνικό, όπως ξέρεις. Βεβαίως. Είναι του Γιώργου του Γεωργίου, ενός αγαπημένου συναδέλφου, ο οποίος έφτιαξε μια πάρα πολύ ωραία μουσική κωμωδία και ειλικρινά χαίρομαι να παίζω ένα τόσο πολύ ωραίο έργο. Ο Γιώργος ο Γεωργίου αξίζει και σαν ηθοποιός και τώρα σαν συγγραφέας. Δημιουργεί κάτι καινούριο, κάτι πολύ όμορφο. Σε αυτό που λείπει στην πατρίδα μας. Δηλαδή, τώρα τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε συγγραφείς νέους, καινούριους, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν αυτό το μεγάλο κενό που άφησε ο Ψαθάς, ο Πρετεντέρης, ο Τσιφόρος, ο Σακελάριος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γράψανε σπουδαία θεατρικά έργα. Και δυστυχώς μέρα με τη μέρα όλο και λιγοστεύουν οι καινούργοι που γράφουν θεατρικά έργα. Όχι επιθεώρηση, θεατρικά έργα, πρόζες, κωμωδίες. Ο Γιώργος ο Γεωργίου λοιπόν πήρε τη σκητάλη από αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους και του εύχομαι ειλικρινά να μπορέσει να τους πλησιάσει και αν είναι δυνατόν κάποτε να τους φτάσει. Είστε υπέρ των Ελλήνων συγγραφέων να παίρνουν μια θέση στην σκηνή? Από το 1900... Γιατί βλέπω μια ροπή προς τους ξένους ιδιαίτερη. Ναι, ναι, ναι. Από το 1974, πριν από το 1974 είχα παίξει πολλά ξένα έργα. Είχα παίξει με την Ελίκη Βουγιουκλάκη το Κυριακή στη Νέα Υόρκη, περάστε την πρώτη του μηνός, με την Καρέζη το Μέρι Μέρι κλπ. Από το 1974 και εντεύθεν παίζω συνέχεια ελληνική κωμωδία με μια παρένθεση μια σεζόν που έπαιξα ένα ξένο έργο. Στηρίζω την ελληνική κωμωδία, πιστεύω στην ελληνική κωμωδία. Επίσης πιστεύω ότι το ελληνικό κοινό θέλει να βλέπει ελληνική κωμωδία. Βρίσκεστε στο κορύφωμα στις πρόβες, ναι, κάπου τώρα ολοκληρώνονται, ναι, ναι, ναι. Και στις 4 Ιουνίου ξεκινάμε λοιπόν, δυναμικά. 4 Ιουνίου ξεκινάμε στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Και όταν λέω Θέατρο Μετροπόλιταν εννοώ το κεντρικότερο θέατρο της Αθήνας. Ένα θέατρο το οποίο είναι σε προνομιακή θέση, με στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, απέναντι από το πάρκο, με ένα σχήμα καταπληκτικό. Εκτός από μένα, συμμετέχουν στο θίασο η κυρία Όλγα Πολίτου, ο Γιώργος ο Μούτσιος, η Πινελόπη, η Ρένα, η Άννα η Παντζέλη, η Πινελόπη Πιτσιούλη, ο Χρήστος ο Φωτίδης, ο Γιώργος ο Γεωργίου που σας είπα και άλλοι συνάδελφοι, επώνυμοι συνάδελφοι. Επίσης τραγουδάει η Κατερίνα. Κατερίνα μας που την οποία θα θαυμάσουμε σε λίγο. Κατερίνα, η οποία έχει μια θαυμάσια φωνή και γι' αυτό και της λέω σε μια στροφή του έργου ότι μη στεναχωριέσαι Κατερίνα μου, εγώ θα χρηματοδοτήσω τον πρώτο σου δίσκο και θα είναι χρυσός, το υπόσχομαι. Γιατί ταξίζεις Κατερίνα μου, ταξίζεις. Είναι μια φράση που λέω μέσα στο έργο. Πράγματι, έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια η Κατερίνα. Η σκηνοθυσία είναι του Τάκη του Γουγιουκλάκη. Δεν ξέρω για πόσα θεατρικά έργα μου έχει σκηνοθετήσει ο Τάκης. Είναι πάρα πολλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε πολύ φίλοι με τον Τάκη, τον αγαπώ πολύ και κάνει μια πάρα πολύ σωστή δουλειά στο έργο μας. Χορογραφίες. Οι χορογραφίες είναι του Μιχάλη του Μεταξά. Για τη μουσική θα σας μιλήσει η Κατερίνα, για το θέμα της μουσικής είναι δικό της το θέμα. Τα σκηνικά είναι του Κάρολου του Ρωμούση. Έχουμε τρία σκηνικά. Είναι ο θείασος, είναι 16 άτομα. Δηλαδή είναι μια μεγάλη μουσική κωμωδία με ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και απευθύνεται σε όλο το θεατρικό κοινό της πατρίδας μας, πέραν του αθηναϊκού κοινού. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι η μοναδική μουσική κωμωδία, χωρίς να μιλάμε για επιθεωρήσεις, φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Αθήνα.
η μοναδική μουσική κομμωδία. Όταν λέμε musical, ας πούμε, είναι κάτι, πώς να σας πω, αν θυμάστε που το είχα κάνει στο θέατρο επιτυχία και ύστερα στον κινηματογράφο, είναι κάτι σαν το Marijuana Stop. Αν το είχατε δει στον κινηματογράφο, είναι ένα σημερινό Marijuana Stop αυτό. Αξίζει να πάρουμε το πρώτο ερέθισμα. Το στίγμα από τις πρόβες. Θέμα είναι, κανείς πρέπει να καταλάβει ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από μέρος της επιχείρησης, από το φίλο μου και συνάδελφο, ο οποίος κάνει την επιχείρηση, τον Τάκη τον Παγιάτη, ο οποίος ειλικρινά προσέφερε και προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί και από την ψυχή του και από την τσέπη του, ώστε να γίνει μια σωστή παράσταση. Και υπάρχει μια αισιοδοξία μέσα στη δουλειά μας, ότι θα είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού το «Έτσι κάνουν όλοι» του Γιώργου Γεωργίου. Αυτή η αισιοδοξία, αυτή η χαρά και αυτό το χαμόγελο μεταφέρεται και στον κόσμο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι λίγες μουσικές κωμωδίες έχουν τόσο πολύ γέλιο όσο έχει αυτό το έργο. Ειλικρινά σας μιλώ, το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το έργο και το παίζω με όλη τη χαρά και με όλη τη διάθεση που μπορεί να έχει ένας ηθοποιός. Επί σειρά ετών τα καλοκαίρια δεν δούλευα, είχα τα παιδιά, τα πήγαινα για μπάνιο, τώρα μεγαλώσαμε λιγάκι. Αλλά αυτό το έργο αποφάσισα για πρώτη φορά και εδώ και πολλά χρόνια να παίξω καλοκαίρι στο θέατρο, γιατί θέλω, μ' αρέσει αυτό το έργο, το αγάπησα και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Και εμείς θα είμαστε κοντά σας. Να δούμε λίγο στιγμιότυπο από τις πρόβες. Βεβαίως. Κουτσί, κουλί, κουνήσου λίγο, πας και ξανά. Να κουτσαθώ ή να κουνηθώ. Κουτσιά, έλα, παιδιά, έλα, 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 μαναργού. Πρόσεξε, με πονέσεις. Ξέρω καλά τη δουλειά μου. Ναι, πρόσεξε, μου το τραβάς δυνατά, θα μου κάνει ζημιά. Μια σταλιά πραγματάκι και έχει κάτι σώσει. Μα το έτσι πρέπει. Καλή δύναμη. Άτομη, μια σταλιά πραγματάκι και για κομμάτια θα το κάνεις έτσι. Μα δεν σηκώνεται αλλιώς. Και βάλουμε τα νάλια. Μαμά! Τι είναι, μωρέ. Θα του καταστρέψει τη με τη τανάλια. Ποιο? Αυτό που δεν σηκώνει. Μα φερμοάρι είναι αυτό. Φερμιόν. Ναι, μωρή, φερμιάρι είναι. Τι σου πέρασε ιδέα, τι είναι τίποτα άλλο. Κάσε τα μάτια μου. Ψεμαζέψαμε εδώ μέσα, μας κάνεις και μάτι. Καλησπέρα, Πετράκη. Μαύρη τη νύχτα στα βουνά, στους βράχους πέ. Πώς βρέθηκες εδώ, ρε μπίτσουλα. Πολύ εύκολα, Πετράκη. Πάτησα το κουμπί του ανσανσέρ από τον τρίτο στον τέταρτο και να με. Ναι, μωρή. Από κάτω με ήσουν. Από χθες και δεν πρόκειται να φύγω εάν δεν με αποκαταστήσεις. Με σε αποκαταστήσεις, τρελής, δεν κάνε. Εγώ σήμερα παντρεύτηκα. Πώς, Πετράκη, τόσα χρόνια με σέρνεις, δικαιούμαι κι εγώ το κατητής μου. Μπράβο, ωραίο το σπίτι σου. Φαίνεται το κρίμα. Ναι, ναι, και σένα φαίνεται το τούβλο που έχει στον εγκέφαλο. Και ρε σε μένα, σε ευχηθώ. Μα είσαι με τα καλά σου. Έρχεσαι την πρώτη νύχτα του γάμου μου μέσα στο σπίτι μου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εσύ δεν είσαι αγκουράκι. Δεν είσαι αγκουράκι. Το λέει και η ταυτότητά σου. Είσαι άρε, μάρε, σικανάρε. Να πάει το δικό αριθμό. Ναι, ναι, μου αρέσει να το πειράζω. Μου αρέσει να το πειράζω. Άντε, ρε τύπο, πού είσαι. Ορίστε, ορίστε. Πού φτιάξω, μάρε, δεν αφεντικό και γέρο στο μάρτυρα. Τι γίνεται, είστε καινούργια τραγουδίστρια. Ο Γιώργος μου πως είναι καλή. Αν θα ενθουσιαστείτε, κύριε Κάρακης, λίγο καιρό θα μιλάει όλη η Αθήνα για τη φωνή της. Με κουρώματα και αγαπάτα εγώ θα σε θυμάμαι. Και με τη φαντασία μου κοντά σου πάντα θα και μένει το αγκάλι.
Απρίλη. Γυρίζεις το ξημερώμα και φεύγεις κάθε δίλη. Με χρώματα της άνοιξης και αρώματα τα πρίλη. Σαν το τριαντάφυλλο Κατερίνα Ρενιέρη και τέσσερις υπέροχες κοπέλες που δίνουν ρυθμό και κίνηση στην υπέροχη φωνή. Γεια σου, Κατερίνα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Είναι η πρώτη φορά που επί σκηνής θεάτρου ομορφαίνεις το χώρο με τη φωνή σου. Δεύτερη. Η δεύτερη. Πέρσι ήμουνα στο ίδιο θέατρο, στην μουσική επιθεώρηση που είχαμε. Και φέτος έχουμε μία μουσική κωμωδία, σας τα είπε πιο μπροστά ο κύριος Πάντζας. Είναι φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε στο καλύτερο φέτος. Ο οποίος θα έρθει κοντά μας, αν θέλει. Και θα ήθελα, Κατερίνα μου, να παρουσιάσω τις κοπέλες. Βεβαίως, μία προς μία. Την κυρία Ράνια Κυπρέου, που είναι και ηθοποιός και χορεύει τόσο ωραία. Την κυρία Μαλία Δασκαλάκη, είναι χορεύτρια. Την κυρία Φίλια, η οποία είναι χορεύτρια. Και την κυρία Τζέφη Ζαχαροπούλου, η οποία είναι ηθοποιός και χορεύει. Βεβαίως. Κύριε Πάντζα, είστε ανάμεσα σε υπέροχες γυναίκες. Όχι, είναι σπουδαίες συνάδελφοι, διότι πέραν του ότι παίζουν στο έργο σαν ηθοποιοί, μπορούν και χορεύουν. Πράγμα σπάνιο σήμερα στον κύκλο μας και στον κλάδο μας, να έχεις ηθοποιούς και ηθοποιές οι οποίες χορεύουν. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Είναι ένα από τα πάντοτε εκεί κουτσένα, επί σειρά ετών. Και ήμασταν τυχεροί αυτή τη φορά που τόσο καλές ηθοποιές, όπως είναι οι συνάδελφοι εδώ πέρα, έχουν και χορευτικές ικανότητες. Βεβαίως. Να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο που επιμελήθηκε της μουσικής. Τον Νίκο, τον στρατηγό, βεβαίως, τώρα θα τον έλεγα. Που είναι σπουδαίος ενορχιστρωτής. Επιμελήθηκε όλα τα τραγούδια, μας τα ενορχίστρωσε ξανά και γενικά όλη τη δουλειά τη μουσική. Τα σήματα της δουλειάς, τις γέφυρες, μας τα κανά. Κύριε Πάντζα, ναι. Επειδή θα περάσουμε σε ένα υπέροχο ποτ πουρί και πάλι με χορό και τραγούδι. Ωραία. Θα ήθελα... Βεβαίως, βεβαίως. Για να χορέψουμε με την Κατερίνα. Θα ήθελα να επαναλάβουμε ωραιότατα από τα δικά σας χείλη πού και πότε ξεκινούμε. Ξεκινάμε στο Θέατρο Μετροπόλιταν, ειλικρινά σε ένα πολύ ωραίο θέατρο, κεντρικότατο θέατρο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πιστεύω ότι θα είναι η επιτυχία του καλοκαιριού, γιατί είναι, όπως επαναλαμβάνω, η μοναδική μουσική κωμωδία. Είναι κάτι το musical του καλοκαιριού και σας είπα προηγουμένως ότι μου θυμίζει τη μεγάλη επιτυχία του Marijuana Stop. Ξεκινάμε στις 4 του Ιουνίου, την Πέμπτη, 4 Ιουνίου, και με μία παράκληση. Όσοι θέλουν να έρθουν, ας τηλεφωνήσουν, ας κλείσουν κάποιες θέσεις, επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ταμείο μια μεγάλη κίνηση, μην το αφήσουν την τελευταία στιγμή και ξεκινήσουν και δεν βρουν θέσεις στο θέατρο. Γι' αυτό θα ήθελα όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις μας, μια-δύο-τρεις μέρες πριν, ας κάνουν ένα τηλέφωνο, να κλείσουν κάποιες θέσεις στο ταμείο, ώστε να έχουν και αυτοί να βρουν θέση καταρχήν και στη συνέχεια να διασκεδάσουν, να μην χάσουν τη βραδιά τους. Μετροπόλιταν 4 Ιουνίου. Θα είμαστε ημέρα Πέμπτη. Όλοι εκεί. Όλοι εκεί πρέπει να είσαστε, διότι σήμερα η ελληνική κωμωδία προσφέρει τον πιο σωστό δρόμο να ξεχάσει κανείς, να φύγει από τα το βασανά του. Το χαμόγελο που μας λείπει. Να φύγει από τα βασανά του, να γελάσει δύο ώρες, να περάσει όμορφα, να ακούσει ελληνικά πράγματα από Έλληνες λεγμένα, γραμμένα από Έλληνες, με μουσική με ελληνική. Το ελληνικό χιούμορ, με ελληνικό τραγούδι, με ελληνικό χορό. Είναι, αυτό είναι που λέει, όπως έλεγε μια διαφήμιση, προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Αποσυρώμεθα διακριτικά. Διακριτικά, ναι. Διότι θα ακολουθήσει κίνηση και τραγούδι. Α, μπράβο. Αν συμμετέχουμε κι εμείς δεν ενοχλούμε. Θα χαρούμε. Πάμε. Το περιμένουμε. Είμαι ερωτευμένη με τα μάτια σου.
μονοπάτια σου. Νύχτες αξιμέρωτες τα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς κι ας γελάει μαζί μου ο Ντουνιάς. Είμαι ερωτευμένη με τα μάτια σου. Στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Εσένα δε σου άξιζε αγάπη. Εσένα δε σου άξιζε στοργή. Έχεις το αίμα σου την αμαρτία. Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Κρίμα τους σκόπους μου και τις θυσίες μου και όσα τράβηξα τόσο καιρό για σένα. Κρίμα τα όνειρα και τις ελπίδες μου. Τα πήρε ο άνεμος και πήγανε χαμένα. Εσένα δε σου άξιζε αγάπη. Εσένα δε σου άξιζε στοργή. Έχεις στο αίμα σου την αμαρτία. Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Το δικό σου το μαράζι θα με φάει. Πάει χαμένη η ζωή μου τώρα πάει. Και με δίχως να τραπώ, δώσε βάση τι θα πω. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Και με δίχως να τραπώ, δώσε βάση τι θα πω. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Κάθε μέρα με το σπίτι μου μαλώνω. Τα δικά σου τα σπασμένα εγώ πληρώνω. Κι αν το θύμα σου είμαι εγώ κι όλα σου τα συγχωρώ. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Κι αν το θύμα σου είμαι εγώ κι όλα σου τα συγχωρώ. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μετροπόλιταν στις 4 του μήνα. Τηλεφωνήστε πιο πριν για να κλείσετε θέσεις, για να ενημερωθείτε και να ενημερώσετε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Κύριε Πάζα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω στο θέατρο. Βεβαίως. Διαφημίσεις. Στα καφέ. Στα καφέ. Στα καφέ. Θέλετε να πάτε κρουαζιέρα στον Αργοσαρονικό και το σκέφτεστε ή το σκέφτεστε άλλο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε το 090 23 28 20. Εδώ σε εμάς δηλαδή, στην παρέα μας. Και τι θα σας κάνουμε, θα σας δώσουμε σε 5 από εσάς με κλήρωση, 5 τυχεροί, μαζί με το τέρι τους θα πάνε όντως κρουαζιέρα στον Αργοσαρονικό. Δίπλα μου έχω τη Μίριαμ Πανάγου και την Αλίση που ξέρετε και καθημερινά είναι κοντά μας. Σήμερα και η Μίριαμ, σε ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ για το κάλεσμα. Και να πούμε ότι πριν εκτός αέρα μιλούσαμε για την αστάθεια των πραγμάτων σε όλα σχεδόν τα επαγγέλματα. Και της τηλεόρασης, αλλά και του modeling κτλ. Ότι με κάποιον τρόπο πολύ συγκεκριμένο αλλά και ασαφή συγχρόνως πρέπει να είμαστε μέσα στα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν δεν μπορείς να καθορίσεις ότι θα είμαι μέσα στα πράγματα για ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ έχω ξεκινήσει την καριέρα μου το 1990. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν χρονιές που, παραδείγματος χάρη το 1994, μπορεί να δούλεψα μια σεζόν πολύ. Το 1995 να μην δούλεψα καθόλου, 1996 ξανά να με προτιμούσαν οι σχεδιαστές και ούτω καθεξής. Πρόσωπα που είναι συνεχώς στο προσκήνιο. Δεν νομίζω. Είναι κάποια στάνταρ μοντέλα που είναι κλασικά, όπως ήταν και είναι η Βίκη, η Φιλίπα, η Δήμητρα Κωστάκη, κοπέλες που έχουν κάνει καριέρα έξω.
Αλλά υπάρχουν πολλοί αστέρες που έρχονται και φεύγουν, πιστεύω, στον χώρο της μόδας. Βασικός τρόπος ή βασική διαδικασία ώστε να είσαι πολύ συχνά ή τουλάχιστον μεγάλη συχνότητα μέσα στα πράγματα και να έχεις πολύ συχνά και πασαρέλα και με σχεδιαστές και φωτογραφίσεις και κάποιες φωτογραφίσεις ιδιαίτερα. Αυτό δεν μπορείς να το διαλέξεις εσύ. Βέβαια, υπάρχει ένας μικρός ρατσισμός και δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα στο Star System και οθούν τις κοπέλες στις γυμνές φωτογραφίσεις, αν όχι γυμνές αισθησιακές. Και δεν ξέρω, με εκνευρίζει αυτή η ιδέα του Star System αυτού. Δηλαδή, πιστεύω ότι μπορείς να γίνεις γνωστή και χωρίς να το παίξεις star ή pin-up girl ή οτιδήποτε. Δεν έχω κάτι ενάντια στις κοπέλες που το κάνουν, απλά πιστεύω ότι είμαι μοντέλο και όχι σύμβολο του σεξ. Λένε όμως ότι η δουλειά του μοντέλου κάποια στιγμή είναι να κάνει και γυμνό, αμή τι άλλο, να δείξει κάποια ισόρουχα. Να κάνεις άμα το θέλεις εσύ. Mm-hmm. Άμα το θέλεις εσύ, όχι να σε πιέζουν. Μην ξεχνάμε ότι στο εξωτερικό όσες έχουν κάνει γυμνό είναι με δική τους επιλογή. Στην Ελλάδα βλέπουμε κοπέλες που δεν τις ξέρουμε και ξαφνικά να κάνουν γυμνό και να πέφτουν όλα τα φώτα της επικαιρότητας επάνω τους. Για κάποιο πολύ σημαντικό ποσό και εφόσον είχες υποσχεθεί και εσύ ίδια στον εαυτό σου, αλλά και ο άνθρωπος. Σημαντικό ποσό, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω τα οικονομικά της κάθε κοπέλας, αλλά πιστεύω ότι για 1 με 2 εκατομμύρια δεν αξίζει να σε δει γυμνή όλη η Ελλάδα. Δηλαδή. Είσαι παντρεμένη, Μίρια? Όχι, ελεύθερη. Έχεις σταθερό δεσμό? Εδώ και 7 μήνες. Εδώ και 7 μήνες. Ο σύντροφός σου πώς αισθάνεται με όλες αυτές τις διαδικασίες? Είναι λίγο ανασφαλής? Καθόλου, καθόλου. Ίσα-ίσα είναι πιο ανοιχτό μυαλός μέσα σε εισαγωγικά από ότι είμαι εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα που μου λέει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Απλά οι σκέψεις και οι ιδέες οι δικές μου δεν αλλάζουν. Μεγάλωσα έτσι. Για ένα μοντέλο που βέβαια μέσα στη δουλειά της είναι εργαλείο σε εισαγωγικά, είναι το σώμα της και το πρόσωπό της, πόσο εύκολα παίρνει την απόφαση όχι μόνο να παντρευτεί αλλά και να κάνει παιδιά? Πολλές φίλες μου έχουν παντρευτεί και συνεχίζουν την καριέρα τους, όπως η Τίνα. Καλά, εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι πρόβλημα. Πρόβλημα θα είναι μόνο αν θέλεις να κάνεις κάποιο παιδάκι, που είναι πολλές που γίνονται μητέρες και μετά συνεχίζουν τη δουλειά. Αλλά εντάξει, το modeling είναι για πολύ λίγα χρόνια, δηλαδή. Έστω μέχρι τα 30 και πολύ, σου λέω. Δηλαδή, η ημερομηνία λήξεως είναι γεγονός, δηλαδή. Ναι, ναι. Εσύ τι προϋποθέσεις έχεις? Ξεκουράζει δηλαδή, και αυτή η δουλειά και το όλο σύστημα, ο ανταγωνισμός, όλα αυτά είναι κουραστικά. Να σου πω κάτι. Όταν λέω εγώ ή εσύ ότι μας κουράζει αυτή η δουλειά, ειδικά εσύ που είσαι αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο, στο modeling, κάποιοι άνθρωποι που ίσως κάνουν βαριές χειρονακτικές εργασίες. Ναι. Με κουράζει, όταν εννοώ, μην παρεξηγηθώ, είναι πολύ εύκολη η δουλειά μας. Mm-hmm. Απλά είναι το κύκλωμα περίεργο, δηλαδή και κάποια στιγμή λες, ξέρω εγώ, εντάξει, βαρέθηκα, είναι αφήσινα. Το περίεργο της ιστορίας ποιο είναι? Ότι λειτουργούν πολλά πράγματα παρασκηνιακά? Σίγουρα, ναι. Το παρασκήνιο είναι πίσω από τις κάμερες. Κάποια ιδιαίτερη στιγμή που ένιωσες πολύ άσχημα σε κάποια συνεργασία? Ναι. Ή σε κάποια πασαρέλα? Σε συνεργασία μου τηλεοπτική, ναι, δεν αναφέρω. Ή οτιδήποτε. Απλά όταν είδα ότι δεν τέριαζε σε μένα, ούτε κάθισα να τσακωθώ ούτε οτιδήποτε. Απλά ως σωστός επαγγελματίας προτίμησα να φύγω, να αποχωρήσω και να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι κόστος όμως για σένα? Είναι επιλογή δική μου. Κοπέλες υπάρχουν χιλιάδες, έτσι λένε. Έτσι είναι ο χώρος αυτός. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις εσύ, υπάρχουν ένα σωρό κορίτσια που μπορούν να το κάνουν. Κάπως έτσι λειτουργούν. Μου είπες πριν ότι όντως έχεις παραδεχθεί και έχεις συμβιβαστεί με την ιδέα, όπου και είναι γεγονός ότι το modeling είναι ένα επάγγελμα με ημερομηνία λήξεως. Mm-hmm. Εσύ έχεις δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις ή έχεις καλλιεργήσει στο μυαλό σου την ιδέα ότι θα μπορούσες να ασχοληθείς και με κάτι άλλο, ολοκληρώνοντας αυτόν τον κύκλο, τον επαγγελματικό? Ναι, σίγουρα. Απλά μην με ρωτάς, ακόμη δεν έχω αποφασίσει τι ακριβώς mm-hmm. θα κάνω. Πάντως, θα έχει κάποια σχέση με τα ρούχα, με τη μόδα. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακόμα με τι θα ασχοληθώ. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου κάποιο μαγαζί με ρούχα. Τώρα, αν αυτό θα γίνει εδώ ή στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Θα ήθελα να μου πεις, η πρώτη σου δουλειά, ναι. Ποια ήτανε? Δούλευα σε ένα κατάστημα καλοκαίρι και κοιτάω την αλήθεια. Επειδή ήμουν ανεξάρτητη από πολύ μικρή, δηλαδή mm-hmm. ήθελα να βγάζω χαρτζιλίκι και εντελώς τυχαία. Εσένα μου λέει θα σε κάνω μοντέλο. Τώρα τι μου λέει, κολακεύτηκα.
δεν λειτουργεί. Κολακεύτηκα πάρα πολύ και η αλήθεια είναι αυτή που με έβαλε μέσα στο χώρο. Μόλις πρώτο, ναι, είχα πρώτο ανοίξει το μάτι και την ιδιαίτερη αισθητική που διαθέτει. Είχα μόλις πρώτο ανοίξει το πρακτορείο, μόλις είχα παντρευτεί, είχα αποχωρήσει από το modeling και εγώ και είδα τη Μίριαμ για πρώτη φορά, μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν το πρώτο μοντέλο με το οποίο. Ναι, και βγήκε μη σε λάθος. Όπου έγινε. Το 91? Το 91, ναι. Πώς αισθάνθηκες? Στην αρχή δεν ήθελα να πάω και μου λέει, Αλής, πήγαινε, μου λέει, δεν έχεις τίποτα, μου λέει, να χάσεις, μόνο να κερδίσεις. Και στάθηκα τυχερή, γιατί αυτό είναι καθαρά θέμα τύχης και είχα βέβαια και την πείρα ενός χρόνου ως μοντέλο, ήξερα να περπατάω, να κινούμαι πάνω στην πασαρέλα, είχα κάποιες φωτογραφίες. Πιστεύεις στην αξιοκρατία που μπορεί να υπάρχει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς? Ναι, την πιστεύω. Και δεν είναι τόσο η εμφάνιση, όσο ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα. Βέβαια, θα μου πεις από μία ερώτηση, καταλαβαίνεις το χαρακτήρα και την προσωπικότητα της κάθε κοπέλας? Όχι, αλλά μεσολαβεί ένας μήνας από πολύ έντονες πρόβες και πιστεύω γίνεται δίκαια επιλογή. Αναπτύσσονται εύκολα φίλες σε αυτό το χώρο? Όχι. Μεταξύ γυναικών? Όχι, όχι. Δηλαδή, τόσα χρόνια οι φίλες μου είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και είναι τρεις. Γνωστές έχω πολλές, πάρα πολλές. Φίλες, κολλητές μου είναι πολύ λίγες. Από το χώρο δηλαδή, μόνο από το χώρο έχω φίλες, γιατί σε αυτό το χώρο κινούμαι και είναι μόνο τρεις κοπέλες που εμπιστεύομαι σαν αδερφές μου. Εμείς θα γίνουμε φίλες όμως. Ναι, βέβαια, είστε και καρκινάκι. Το ίδιο ζώδιο είμαστε. Λίγο ευαισθητούλες, αλλά ξέρουμε στην κρίσιμη στιγμή να ανασυντάσουμε δυνάμεις. Να μας φεύγει το τρακ όλα, γιατί είμαστε πολύ δυναμικοί. Η Μίριαμ σε θαυμάζει πάρα πολύ. Μου έλεγε πριν ότι έχει λίγο τρακ βέβαια που θα μιλήσει μαζί σου. Off camera, γιατί τρακ. Off camera, γι' αυτό διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο μαζί. Στα καφέ, 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 στα καφέ. Στα καφέ, 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 στα καφέ. Στα καφέ, Μίριαμ, πόσες φορές έχεις βάλει νηφικό για επίδειξη? Αμέτρητες φορές. Νηφικό, πότε θα βάλεις κανονικά νηφικό να σε δούμε και νηφούλα? Α, δεν ξέρω, αργεί αυτό μάλλον. Αργεί? Ναι, εμείς τα μοντέλα έχουμε και κάτι σαν προληπτικό. Δηλαδή κάθε φορά που βάζαμε νηφικά έπρεπε να κάνουμε έτσι τα δάχτυλά μας από πίσω, κάποια στιγμή, χωρίς να μας βλέπουν οι κάμερες. Γιατί λέγανε ότι αν βάλεις νηφικό και δεν παντρευτείς, δεν πρόκειται να παντρευτείς ποτέ σου. Και το είχαν όλες οι κοπέλες κάθε φορά που φορούσαμε νηφικό, λέγανε κάντε τα χέρια έτσι, ξέρω εγώ, να μην. Εμείς θα κάνουμε έτσι και που δεν φοράμε τώρα. Νηφικό, αλλά θα φορέσουν έξι υπέροχες φίλες. Οπότε καθημερινά είναι εδώ. Αλή. Λοιπόν, γαλλικά νηφικά, κατευθείαν από το Παρίσι, υπέροχες δημιουργίες, ρομαντικές, αναγεννησιακές, από τον γνωστό οίκο Alexander Collection. Alexander Collection για το καλοκαίρι. Σήμερα λοιπόν η μόδα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις αφού βλέπουμε γαλλική υψηλή ραπτική σε νηφικά από τον γνωστό οίκο νηφικών Alexander Collection. Alexander Collection στο Κολωνάκι, στην Οδό Σκουφά και Βουκουρεστίου, στη Νέα Σμύρνη, στο Μαρούσι και στο Εγάλεο. Και για ραντεβού καλέστε το 93 38 125. Πολλά de pièces. Αυτό το μοντέλο είναι πάρα πολύ κατάλληλο και για μετά το γάμο, για τη δεξίωση. Και σε εκρού χρώμα με τα δικά τους αξεσουάρ και γάντια και κολιέ, κοσμήματα. De pièces, το οποίο μπορείτε να κρατήσετε και για μετά το γάμο και γενικώς για το μέλλον στην γκαρδαρόμπα σας. Ρομαντικό νηφικό που μας δείχνει η Τζοάννα. Η συλλογή του οίκου Alexander Collection περιέχεται από νηφικά με πολλά διαφορετικά στυλ. Εάν είστε γυναίκα ρομαντική, αναγεννησιακή, κλασική ή μοντέρνα, δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε το νηφικό που σας ταιριάζει στον γνωστό οίκο μόδας Alexander Collection στα τηλέφωνα 93 38 125. Μοναδικά υφάσματα όπως Chantung, είναι μέταξο ταυτάς, Soie Sauvage, Coton Piqué,
γκαζάρ και οργάντζα είναι αυτά που δείχνουμε σήμερα για τον οίκο υψηλής γραπτικής στα γαλλικά νηφικά Alexander Collection. Επίσης, Dupiez, βλέπουμε πάρα πολύ το χρώμα ivoire και λιγότερο λευκό, διότι το ivoire θυμίζει κάτι το παλιό, το αγενεσιακό, από ιστορίες σε ρομαντικές εποχές. Τα αξεσουάρ είναι επίσης από τον οίκο νηφικών Alexander Collection και αυτό το κομμάτι επίσης μπορείτε να το κρατήσετε στην καρταρόμπα σας και να το συνδυάσετε με άλλη φούστα, με άλλο γούστο και να το χαρείτε. Μιλούσαμε για Shantung και αυτό το κομμάτι είναι σε Shantung, πάλι σε ivoire χρώματα με τριανταφυλάκια και εντυμένα επάνω στα μανίκια. Οι νηφικές γόβες είναι από το Salon Sclia με παραγγελία. Και το hairstyling των μοντέλων επιμελήθηκαν όπως καθημερινά τα γνωστά κομμωτήρια Τέλης Κίκερης. Ακόμα στον οίκο νηφικών Alexander Collection μπορείτε να βρείτε μεγάλη επιλογή και σε λαμπάδες, χειροποίητες μπομπονιέρες, σε συνδυασμό με τον νηφικό και προτάσεις για το γαμήλιο ταξίδι. Ολόκληρη οργάνωση λοιπόν για την ωραιότερη ώρα της ζωής σας από τον γνωστό οίκο νηφικών υψηλής γραπτικής, γαλλικής υψηλής γραπτικής Alexander Collection. Λιτό κομμάτι. Σε ivoire. Με κέντημα στο χέρι, με κουμπάκια στην πλάτη και βέλος που μας δείχνει η Τόνια. Ο οίκος Alexander Collection λειτουργεί επίσης σαν επίσημος υποστηρικτής και συνεργάτης των δημοφιλέστερων γαλλικών οίκων υψηλής γραπτικής στο νηφικό. Εδώ η Δανάη με ένα Dupiez αναγεννησιακό, ρομαντικό, με τα ασορτή γάντια και κουάφ. Και σας θυμίζω ότι τις νηφικές σας γόφες μπορείτε να τις παραγγείλετε από την Ελευθερία Σκλιά στην οδό Σπευσίπου 13 στο Κολωνάκι. Είμαι η μέταξο ταυτά εδώ στην εμφάνιση που μας κάνει η Δανάη για τον οίκο νηφικών γαλλικής υψηλής γραπτικής στο Κολωνάκι, στην οδό Σκουφά και Βουκουρεστίου και σε άλλα σημεία όπως Νέα Σμύρνη, Εγάλεο, Μαρούσι. Για κάθε πληροφορία και για ραντεβού καλέστε μας στο τηλέφωνο 93 38 125. Επίσης σε ivoire με ένα μπουκετάκι από ξηρωμένων λουλουδιών και αυτά από τον οίκο Alexander Collection, όπως σας είπα, διοργανώνει την όλη τελετή. Διαλέχτε εκεί τις λαμπάδες σας, τις μπομπονιέρες, σε συνδυασμό με τον ηθικό. Το κόσμημα είναι επίσης Alexander Collection και αυτό το κομμάτι που μας δείχνει η Christian μπορεί να είναι μετά, να το φορέσετε και μετά το γάμο στη δεξίωση και να το κρατήσετε για πάντα στην καρταρόμπα σας. Stay right.
εδώ σε παστέλ χρώμα, σε κίτρινο. Πολύ απαλό, Jean d'Or. Μια δημιουργία από τον γνωστό οίκο υψηλής γραπτικής, γαλλικής υψηλής γραπτικής, Alexander Collection. Τα σορτή γάντια, η κουάφ. Και η Άννα με ένα φόρεμα με κάπα. Σε ημέταξο ταυτά, σε ivoir, είδαμε ότι ο οίκος Alexander Collection προτιμάει τα ivoir, διότι το χρώμα της μόδας είναι φέτος το ivoir, διότι το πρώτο θυμίζει, το ivoir θυμίζει κάτι το παλιό και το λευκό είναι έτσι πιο σύγχρονο. Και η Εύη με αναγεννησιακή εμφάνιση. Η φούστα είναι σε Chantung. Και επίσης αυτό το φόρεμα το λιτό μπορείτε να το κρατήσετε μετά το γάμο στην δεξίωση. Κομμάτια δηλαδή που δεν είναι μόνο για την ώρα του γάμου, αλλά και μετά στην υπόλοιπη σας ζωή μπορείτε να το φορέσετε για κάποια βραδινή εμφάνιση. Λιτά, απλά, μεγαλική φινέτσα λοιπόν, η δημιουργία όλου του οίκου Alexander Collection στο Κολωνάκι, στην Οδό Σκουφάκη Βουκουρεστίου, στη Νέα Σμύρνη, στο Μαρούσι και στο Εγάλεο. Και για ραντεβού ή για κάθε πληροφορία, καλέστε στο τηλέφωνο 9338 125. Λιτό, απλό, το κομμάτι που μας δείχνει η Τόνια, με φιόγκο στην πλάτη, σε στήλη έτσι Jackie Kennedy. Κοντό μανίκι και μια υπέροχη κουάφ με βελάκι. Ασορτή γάντια, όλα αυτά από τον οίκο υψηλής γραπτικής Alexander Collection. Για την ωραιότερη ώρα της ζωής σας λοιπόν, Alexander Collection, και όχι μόνο για τον ηφικό, για τις λαμπάδες, για τις μπομπονιέρες, πάρα πολλά σχέδια και προτάσεις επίσης για το γαμήλιο σας ταξίδι. Αναγεννησιακό, ρομαντικό, τον ηφικό που μας δείχνει η Δανάη. Πάλι στο Ivoir, Robes Salons Clia, όπου μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι νηφική γόβα θέλετε. Στην Ελευθερίας Clia, στο Κολωνάκι, στην οδός Πευσίπου 13. Το τελευταίο κομμάτι της κολεξιών Alexander Collection μας δείχνει η Δανάη. Είδαμε ένα πολύ μικρό μέρος από την κολεξιόν του οίκου υψηλής γραπτικής, γαλλικής υψηλής γραπτικής στον ηφικό, από το Alexander Collection στο Κολωνάκι, στο Μαρούσι, στη Νέα Σμύρνη και στο Εγάλαιο. Για κάθε πληροφορία 9338 125. Μαγικές δημιουργίες και παραπέμπουν και σε άλλες εποχές. Mm-hmm. Και κοπέλες και με κούκλες και φίλες μου. Πιο πολλές από αυτές. Δεν ξέρω, δημιουργείται έτσι μια περίεργη ατμόσφαιρα. Μαζεύεις φωτογραφίες από τις πρώτες σου δουλειές. Ναι, έχω
Τώρα πλέον όχι τόσο έντονα. Όχι, όχι, γιατί πιο πολύ ασχολούμαι με πασαρέλα. Το ξέρει και η Τζοάννα, έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. και δεν έχω ασχοληθεί έτσι πολύ με το book μου και τις φωτογραφίες. Δηλαδή, κάτι όμως που θεωρείται απαραίτητο, ε. Ναι, στην αρχή της καριέρας μου. Μετά σου δίνεται η δυνατότητα από διάφορα δημοσιεύματα να έχεις κάποιο υλικό από κάποια περιοδικά. Δηλαδή στην αρχή είναι απαραίτητο να βρεις κάποιο φωτογράφο, να κάνεις κάποια φωτογράφηση. Εμείς έχουμε σε βίντεο ένα μικρό μέρος αυτού του book της Μίριαμ Πανάγου. Να το δούμε. Πανάγου, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Λατρεύεις περισσότερο τη διαδικασία της φωτογράφησης ή την πασαρέλα? Πασαρέλα, δεν την αλλάζω. Πασαρέλα. Ναι. Είναι πιο ζωντανό. Ναι, και η φωτογράφηση είναι ωραία. Απλά πρέπει να είναι καλός ο φωτογράφος να σε εμπνέει, να μπορείς να κινείσαι, να βγάζεις και σε διάφορα δικά σου πράγματα. Η Χριστίνα Παπαπανάγου με τρία Παπαπανούση. Εντάξει, να κάνω και ένα λάθος, δεν μπορώ. Σήμερα δεν έκανε κανένα λάθος τα ονόματα, το έχετε παρατηρήσει? Ναι, ναι, είδατε τι καλά που τα πάω. Ψιλοσυνωνυμία με Παπανάγου και λέω, τι έγινε. Λένε συνήθως οι κοπέλες που ασχολούνται με το modeling ότι τρώω τα πάντα. Τρώω τα πάντα, δεν παχαίνω. Τρώω τα πάντα, Μίριαμ. Τώρα θα προδώσω την ηλικία μου. Πριν τα 25 έτρωγα τα πάντα και δεν έπαιρνα τίποτα. Τώρα πρέπει να προσέχω. Τρώω βέβαια πάρα πολύ, αλλά γυμνάζομαι 3-4 φορές την εβδομάδα. Από 1-2 ώρες την ημέρα. Kickboxing, κυρίες και κύριοι. Προσοχή, προσοχή, λένε. Σως. Πρέπει όμως να προσέχουμε τη διατροφή μας. Ναι, σίγουρα. Όχι τόσο μόνο για την εμφάνιση, αλλά για θέμα υγείας πιο πολύ. Με εδώ ήρθαμε στα δύσκολα. Χριστίνα, εδώ τι έχουμε να πούμε? Διότι προκύπτουν κάποιες χοληστερίνες, κάποια τέτοια πράγματα, τα οποία θέλουν ύστερα, πριν την πρόληψη, πολύ πολύ προσοχή στη συνέχεια, αν προκύψουν. Γκύλι Diet, κυρίες και κύριοι. Η Χριστίνα μας έρχεται από τα Γκύλι Diet. Δείτε ο λόγος. Βεβαίως, να σας καλημερίσω. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Λοιπόν, όντως η διατροφή είναι ο βασικότερος παράγοντας. Αιτία πολλών παθήσεων και σαφώς και αιτία της χοληστερίνης. Η οποία βέβαια χοληστερίνη είναι απαραίτητη στον οργανισμό, αφενός μεν για την δημιουργία των γενετικών κυττάρων και για την προστασία των γενετικών μάλλον ορμονών και για την προστασία των κυττάρων, αλλά όταν αυτή αυξάνεται και υπάρχει σε αυξημένα επίπεδα στο αίμα, συσσωρεύονται στα εσωτερικά τυχώματα των κυττάρων των αιμοφόρων αγκείων, με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου να στενεύουν αυτά και να φράζουν και εκεί να έχουμε κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Η καλύτερη προστασία για την καρδιά μας και για τη χοληστερίνη είναι η πρόληψή της, η οποία πρόληψη έρχεται με τη σωστή και υγιεινή διατροφή πάνω απ' όλα. Μιλάμε για κάποια φυσιολογικά επίπεδα που είναι απαραίτητη η χοληστερίνη στον οργανισμό, αλλά και κάποια τα οποία ξεφεύγουν και δημιουργούν τα προβλήματα. Είναι από επικίνδυνο. Τι εξαρτώνται αυτά τα επίπεδα χοληστερίνη στο αίμα? Από τι εξαρτώνται? Πρώτα απ' όλα, προσέχουμε τη διατροφή μας, η οποία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει, ή μάλλον να πρέπει να περιλαμβάνει σε πολύ χαμηλά ποσοστά, κορεσμένα λιπαρά οξέα. Τα οποία είναι αυτά τα κορεσμένα λιπαρά οξέα που βρίσκονται στο κρέας, σε όλες τις ζωικές τροφές, στα τηγανιτά, και είναι αυτά που φράζουν τις αρτηρίες και δεν αφήνουν το αίμα να προχωρήσει, το οξυγονωμένο αίμα να προχωρήσει και να λειτουργήσει σωστά η καρδιά. Λοιπόν, όλα αυτά τα τηγανιτά, τα τσιγαριστά φαγητά, τα πολλά κρέατα, καλό θα είναι να τα αποφεύγουμε. Να τονίσω, επειδή είπα για τις ζωικές τροφές που περιέχουν λιπαρά,
τα ψάρια περιέχουν τα καλύτερα λιπαρά οξέα, τα ωμέγα 3, τα οποία βοηθούν στην αύξηση της καλής χοληστερίνης. Και πάλι έχει σημασία ο τρόπος μαγείρεματος, του ψησίματος. Πάντα, πάντα. Επίσης, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε από τη διατροφή μας τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, τη μεσογειακή διατροφή, την οποία εμείς είχαμε παραβλέψει τα τελευταία χρόνια, είχαμε επηρεαστεί από τα δυτικά πρότυπα. Έπρεπε να την αναδείξουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Βέβαια. Στην καλύτερη, για να το παραδεχθούμε. Όπου η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει όσπρια, φρούτα, λαχανικά, τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Και οι φυτικές ίνες φέρνουν το αίσθημα του κορεσμού και αποβάλλουν την χοληστερίνη των τροφών μέσω της φυσιολογικής λειτουργίας του εντέρου. Οπότε προλαμβάνουμε διάφορες παθήσεις όπως είναι και αυτή της χοληστερίνης. Το κάπνισμα. Μίριαμ, καπνίζεις? Δυστυχώς ναι, αλλά προσπαθώ να το ελαττώσω γιατί δεν είναι αλληλένδετα αθλητισμός και κάπνισμα. Δεν αλληλένδετα ούτε καν με την ίδια τη ζωή. Καλά, το σίγουρα, κάπνισμα. Ναι. Αλλά επηρεάζει καθόλου τη χοληστερίνη, ναι. Το κάπνισμα. Ναι, το κάπνισμα μαζί με το στρες και την καθιστική ζωή, την έλλειψη της δραστηριότητας, ανήκουν και αυτά στους υψηλούς παράγοντες κινδύνου για την αύξηση της χοληστερίνης. Η ηλικία είναι μια παράμετρος που διαφοροποιεί την εξέλιξη, την εμφάνιση της χοληστερίνης. Είναι μια παράμετρος για τον απλούστατο λόγο το ότι όσο περνούν τα χρόνια και η δραστηριότητα μειώνεται και κάπου δεν προσέχουμε και ιδιαίτερα τη διατροφή μας. Οπότε εκεί μετά την ηλικία των 50-60 αρχίζουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα και η συχνότερη εμφάνιση, να πούμε, της χοληστερίνης. Άρα το κατάλληλο φάρμακο για την καταπολέμηση, την πρόληψη της χοληστερίνης ποιο είναι? Είναι πάνω απ' όλα η υγιεινή διατροφή. Όπου εμείς μέσα από την οποία τα Gilly Diet προσφέρουν. Μέσα από τα Gilly Diet προσφέρουμε μια σωστή, ισορροπημένη διατροφή με χαμηλά λιπαρά, περισσότερα ακόρεστα λιπαρά οξέα που βοηθάνε την καλή χοληστερίνη και κατά συνέπεια και την καλή λειτουργία της καρδιάς μας και λιγότερα τρόφιμα όπως είναι το κρέας που είναι τρόφιμα με υψηλό κίνδυνο για τη χοληστερίνη μας. Χριστίνα μου, ήρθε η ώρα και η στιγμή για την προσφορά προς φίλους του Star Cafe. Βεβαίως. Όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να γίνουν μέλη μας, μπορούν να τηλεφωνήσουν στο τριψήφιο νούμερο στο 159, να υπενθυμίσουμε μία καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων μέχρι να ανοίξει η γραμμή και να ενημερώσω ότι όσα άτομα τηλεφωνήσουν και γραφτούν σήμερα, με οποιοδήποτε πρόγραμμα κερδίζουν δωρεάν διακοπές σε Κρήτη, Κέρκυρα ή Χαλκιδική. Μένες γράφουμε. Είδες. Γραφόμαστε αυτή τη στιγμή. Ξέρεις ότι η Μίριαμ Χριστίνα είναι από την Αυστραλία, έχει εκεί τους γονείς της. Α, δεν το ήξερα αυτό. Τι σε κράτησε εδώ στην Ελλάδα με το που ήρθες και με ποια φορμή ήρθες? Είχα έρθει μαζί με τους γονείς μου, όταν ήμουν 12-13 ετών. Και όταν ενηλικιώθηκα, οι γονείς μου αποφάσισαν να ξαναγυρίσουν στην Αυστραλία. Και εγώ βέβαια δεν πήγαινα με τίποτα μαζί τους. Γιατί ήταν η φίλη μου εδώ, η ζωή μου. Θα μου πεις, εντάξει, η οικογένειά σου δεν τους αγαπάς, τους αγαπάω, αλλά δεν ήθελα με τίποτα να φύγω από την Ελλάδα. Και κάθε φορά που πηγαίνω μου λένε, έλα και να έρθεις εδώ μαζί μας και τι κάνεις εκεί μόνη σου και όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να συνηθίσω στην Αυστραλία καθόλου. Ενώ είναι πανέμορφη χώρα, με τίποτα. Εντελώς διαφορετική εικόνα. Ναι. Πριν εξέφρασε την επιθυμία να δηλώσουμε συμμετοχή, να συμμετάσχουμε. Όχι και τόσο για θέμα δίαιτας, όσο για υγιεινή διατροφή. Για υγιεινή διατροφή και για το ταξίδι. Για τα ταξίδια στα υπέροχα αυτά νησιά. Είπαμε Κρήτη, Κέρκυρα και Χαλκιδική. Και Χαλκιδική. Να και Χαλκιδική, το στερεό νησί μας με τα τρία πόδια. Αλλά εσένα σου αρέσουν ιδιαίτερα τα νησιά της άγονης γραμμής. Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν μ' αρέσουν γενικά τα πολύ τουριστικοποιημένα μέρη. Μ' αρέσουν αυτά που δεν είναι τόσο αξιοποιημένα, που έχουν τη φυσική τους ομορφιά και θυμίζουν πολύ Ελλάδα. Δεν θυμίζουν κάποιο τεράστιο ξενοδοχείο που έχει έρθει στην Ελλάδα και ξέρω εγώ, είναι τελείως τουριστικοποιημένα με όλες τις ανέσεις. Μ' αρέσει το παραδοσιακό. Σου αρέσει επίσης η ροκ. Ναι. Και σου αρέσουν πολύ και οι Pixel Axe και ιδιαίτερα το τραγούδι «Μοναξιά μου όλα». Πού τα έμαθες εσύ αυτά? Με μια συμμετοχή του Χριστοδουλόπουλου, του Μάκη. Είναι εκπληκτικό κομμάτι. Σ' αρέσει αυτό, εκπληκτικό. Το κομμάτι. Εμείς όμως θα σου αφιερώσουμε ένα άλλο. Είμαστε καλά. Περιμένετε, μην το ρίξετε, μην το ρίξετε. Stop ξανά εδώ. Οι παλιές αγάπες
Λένε ότι πάνε στον παράδεισο. Δεν το πιστεύεις, να το πιστέψεις. Και αυτό που λέω και ότι θα παίξει σε λίγο το βίντεο κλιπ αυτό το τραγούδι. Η πρώτη αγάπη, ο πρώτος σου έρωτας. Ναι. Πού έχει πάει στο μυαλό σου και στην καρδούλα σου? Η πρώτη μου αγάπη παραμένει πρώτη μου αγάπη. Η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται ποτέ. Και είμαστε πολύ φίλοι. Πολύ φίλοι. Pixlax, αμέσως τώρα, για τη Μίριαμ. Άγωνη πλήξη μιας ζωής, δίχως έρωτα. Της ερημιάς μου τεράς, της πόλης μου θηρίο, μη με φοβάσαι. Αλλοπαρμένη έκφραση, η τύχη σου θυμίζω, τον πρώτο σου έρωτα. Πιο πολύ αδιάφορα και νη σε λυγίζω, όπου και να σε. Στα σκοτεινά δρομάκια οι σκιές γλιστράνε επικίνδυνα. Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτάδικα οι γυναίκες πίσω κρύβονται, πίσω απ' τη λύθη. Κολλασμένα παζάρια της λοφόρου οι αστυνόμοι, οι πλούσιοι επαρχιώτες μηχανόβοι. Μάσκες ακάλυπτες μικρές στο γύρο του θάνατου. Τρέμω παίζουν τον άγγελο ή τον δαίμονα στις άκρες των δάχτυλων του. Παλιές αγάπες μη μιλάς, στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξα μαζί και χάθηκα μακριά. Κρυφτήκαν στις πηγές χαμένα παράδεισο. Τις παλιές αγάπες μη μιλάς, στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρυφτήκαν στις πηγές χαμένο παράδεισο. Αξίζει, πονάει κι είναι δύσκολο. Για να μην υποφέρεις, φύγε μακριά μου, κρύψω από μένα. Δεν ξέρω αν φεύγεις τώρα για το λίγο μου. Αν αυτό που νιώθω ήταν πολύ, πολύ για σένα, πολύ για σένα. Τις παλιές αγάπες μη μιλάς, σε πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξα μαζί και χάθηκα. Κρύφτηκαν στις φυγές χαμένων παραδείσων. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς, στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρύφτηκαν στις φυγές χαμένων παραδείσων.
τις πηγές. Ό,τι αξίζει πονάει κι είναι δύσκολο. Συγκινηθήκαμε. Τέτοια τραγούδια μου αρέσουν. Έχουν αγγίσει την ψυχή. Την έχω δει επί σκηνής να δημιουργεί, να περπατά, να λυκνίζεται με αέρα, με επαγγελματισμό ιδιαίτερο, να ξεχωρίζει. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσο ευαίσθητη, τόσο εκδηλωτική και τόσο καλό παιδί. Και το διακρίναμε όχι μόνο τώρα, αλλά και από το μακιγιάζ, όλα τα παιδιά είπανε το ίδιο. Από τις πρώτες μου φίλες στην Ελλάδα, Γιάννα. Και συγκριθήκαμε εδώ δεν τώρα. Να σας αφήσω να φιλιέστε, να πεταχτώ λίγο στη Φανή. Δεν το μαρτυράω. Φανή Δημητράκου. Ναι, δεν μαρτυράμε. Θα δούμε όμως τώρα αμέσως. Αν θέλετε, μόλις συνέλθετε από τη συγκίνηση, μπορείτε να έρθετε κοντά μας. Φανή μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά. Αχ, τι θα κάνουμε σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα. Αυτή η μέθοδος λέγεται μέθοδος Μαχντί. Το είπα καλά? Ναι, στα αραβικά έτσι λέγεται και στα αγγλικά Μέντι, πιο απλά. Ξεκίνησε από πού? Ξεκίνησε, είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία. Mm-hmm. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ξεκίνησε από την Ινδία, ότι την πήγαν οι Μογγόλοι στην Ινδία τον 10ο αιώνα. Ναι. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι ξεκίνησε στην Ανατολή. Και ακόμα δεν έχουν διευκρινίσει. Πάντως γύρεται στην Πόσο Ινδία. Πόσο μου λες τα ιστορικά, μπορούμε να δείχνουμε. Βέβαια, αυτό εδώ πέρα είναι όλο το χέρι που κάνουν στην Αραβία ως επιτοπλίστων, το οποίο το χρησιμοποιούν σε μέρες γιορτής, σε γάμους και είναι ένα από τα έθιμά τους και το κάνουν και στα πόδια. Είναι διακοσμητικό ή και κάποια στάση ζωής ως προς... Για αυτούς είναι μέσα στην κουλτούρα τους, είναι το έθιμό τους και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Σε ποια θέλουμε να βλέπουμε τα χέρια σου, δείξτε τα χέρια Ναι, μπορούμε να κάνουμε σχέδια πολύ μεγάλα, αλλά και πιο μικρά, πιο διακριτικά. Μπορούν να γίνουν στα πόδια, στα χέρια, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος επιθυμούμε. Mm-hmm. Και αυτό το χρώμα είναι το φυσικό της χένας, όπως βλέπετε. Και επίσης μπορούμε να το χρωματίσουμε σε διάφορες αποχρώσεις, όπως είναι το μαύρο, όπως είναι το κόκκινο, το κίτρινο και διάφορα άλλα χρώματα. Έτσι ακριβώς. Οι φίλοι όμως που είναι ακριβώς κοντά μας, έχει υποστεί κάποιες πρώτες διαδικασίες στο χέρι. Θα θέλαμε να δούμε πρώτα τα πόδια, μέχρι να μπορέσω να συνομιλήσω μαζί σου. Πες μου, πότε έγιναν αυτά και πώς πήρες την απόφαση, είδες κάποιον επώνυμο ιδιαίτερα, το όνομά σου? Ελίνα. Έλα, μου, πες μου. Κάποιον επώνυμο που το είδες επάνω του και σου άρεσε ιδιαίτερα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρασύρθηκα, γιατί τώρα είναι μόδα. Παρασύρθηκες πολύ όμορφα όμως. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ χαρούμενο και ιδίως τώρα για το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ καλό. Πότε έκανες αυτά τα σχέδια? Αυτά τα έκανα χθες. Και καθώς περνάει ο καιρός, το χρώμα γίνεται πιο έντονο. Μάλιστα. Φανή μου, ενώ θα ξεκινήσουμε να δείξουμε κάποια διαδικασία στο θα χέρι. Θα σας δείξω εδώ πέρα ακριβώς πώς γίνεται. Βέβαια, χρειάζονται 2 με 3 ώρες που πρέπει να μείνει πάστα πάνω της χένας. Mm-hmm. Περνάμε πρώτα ένα ειδικό λάδι στο σημείο που είναι να κάνουμε το σχέδιο. Λάδι το οποίο τι ιδιότητα, είναι ειδικό λάδι? Είναι ειδικό λάδι το οποίο μας βοηθάει στο να σχεδιάσουμε και στη διάρκεια που θα έχει μετά το σχέδιο που θα κάνουμε. Είναι ανεξίτηλα αυτά τα χρώματα? Ναι, είναι ανεξίτηλα για κάποιο χρονικό διάστημα βέβαια. Μπορείτε να τα βγάλετε αν πλύνετε πάρα πολύ καλά τα χέρια σας ή μπορεί να τα αφήσετε, η διάρκεια του είναι... Με απλό σαπούνι? Λίγο κάτι πιο δυνατό. Κάτι πιο δυνατό. Διαφορετικά το αφήνεται και φεύγει από μόνο του 15 μέρες, το πολύ ένα μήνα. Εξαρτάται και από τη θερμοκρασία που έχει το χέρι. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για το πώς θα μας βγει. Σε τι χρώματα μπορούμε να επιλέξουμε? Υπάρχει το φυσικό αυτό της χένας και από εκεί και μετά υπάρχουν και τα άλλα χρώματα. Το μαύρο που είναι πολύ ωραίο και μπορείς να βάλεις και άλλα χρώματα. Δηλαδή την επιλογή την κάνεις μόνος. Ό,τι χρώμα θες, βάζουμε διάφορες ουσίες και χρωματίζουμε τη χένα. Μου είπες ότι τα συγκεκριμένα σχέδια και η συγκεκριμένη μέθοδος ξεκίνησε από κάποιες συγκεκριμένες χώρες για συγκεκριμένους λόγους επίσης. Μάλιστα. Αλλά ξέρω ότι άλλα σχέδια γίνονται στα χέρια κάποιας παντρεμένης γυναίκας και άλλα σε κάποια ελεύθερη. Ακριβώς έτσι είναι. Στα δικά σου χέρια τι σχέδια διακρίνουμε? Αυτά τα σχέδια εδώ πέρα συνήθως θα κάνουν... Είναι ελεύθερης ή παντρεμένης? Ελεύθερης. Είναι, βασικά τα κάνουν πριν το γάμο αυτά. Εντάξει, απλά σας το έκανα για να το δείτε ακριβώς πώς είναι. Ναι.
Και εντάξει, κάποιος δεν είναι ανάγκη να κάνει τόσο πολύ μεγάλη επιφάνεια, μπορεί να κάνει πολύ πιο μικρή. Το ενδιαφέρον των πελατών είναι αυξημένο, δηλαδή είμαστε τολμηρές. Γιατί μάλλον είναι μέθοδος που εφαρμόζεται και σε άνδρες. Ναι, εφαρμόζεται και σε άνδρες. Βέβαια είναι πολύ λίγοι οι άνδρες που ακόμα έχουν τολμήσει να το κάνουν. Είναι περισσότερο άτομα πιο μικρής ηλικίας, γύρω στα 18, 20, 22. Mm-hmm. Συνήθως έρχονται όπως η Ελίνα, εφόσον έχουν δει σε κάποιον επώνυμο, που είναι πολλοί που έχουν πλασάρει αυτή τη μόδα. Ναι, είναι πάρα πολλοί και πάρα πολλά επώνυμα ονόματα, όπως είναι η Demi Moore, η Naomi και η Madonna, βέβαια, η τελευταία που είδαμε στο βίντεο κλιπ, που, που έγινε πάρα πολύ δημοφιλής. Και ο Sting έχει κάνει. Αυτό είναι το πρώτο υλικό που τοποθετούμε, είναι παράλληλα και το χρώμα. Όχι, αυτό είναι το υλικό, είναι η χένα, η πάστα της χένας, την οποία την αφήνουμε, στεγνώνει και περιμένουμε γύρω στις 2 με 3 ώρες. Αυτό θα δείτε, θα γίνει πάρα πολύ σκούρο όσο περνάει η ώρα. Και μετά το βγάζουμε, το αφαιρούμε τρίβοντάς το. Μάλιστα. Άρα να τολμήσω και εγώ στη συνέχεια να ζητήσω να μου διακοσμήσεις το χέρι μου. Βέβαια, σε ευχαρίστω, μεγάλη ευχαρίστηση. Τα σχέδια είναι ελεύθερες δημιουργίες δικές σου, δεν υπάρχει κάποια πατέντα. Όχι, όχι. Υπάρχουν μερικά αυτοκόλλητα που μπορούμε να κολλήσουμε για να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα σχέδια. Αλλά από εκεί και μετά με την εξάσκηση, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει, είναι πάρα, πάρα πολύ εύκολο. Ελίνα, το έχεις ξανακάνει? Ναι, το έχω κάνει αρκετές φορές. Από τότε που πρώτο ήρθα στην Ελλάδα το έκανα. Προκαλεί ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και τραβάει τα βλέμματα, έχω την εντύπωση. Ναι, πραγματικά. Και είναι πολύ ωραία η αίσθηση όταν δημιουργείται αυτό στο χέρι σου ή στο πόδι σου. Ειδικά... Το νέο απόκτημα στο σώμα σου είναι πολύ ωραίο. Τώρα για το καλοκαίρι, νομίζω που αποκαλύπτονται αρκετά σημεία του σώματος, ότι είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και δεν μου λες, βρε Φανή μου, θα είμαι 3 ώρες μέχρι να στεγνώσει αυτό με το χέρι, έτσι? Ναι. 3 ώρες. Μπορείτε να το αφήσετε και λιγότερο, απλά δεν θα βγει έντονο το χρώμα. Δηλαδή, όσο περισσότερο ώρα το αφήνεις, τόσο πιο έντονο γίνεται το χρώμα. Αν κάνουμε ένα μικρό και έντονο εδώ. Ναι, μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό, το οποίο και δεν θα σας ενοχλήσει και μπορείτε να το κρατήσετε μέχρι. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις, όσο θα συνεχίσεις τώρα εγώ, θα ανακοινώσω κάτι στους τηλεθέατες. Συνέχισε. Η Φανή συνεχίζει, δημιουργεί, θα δούμε ολοκληρωμένο σε λίγο το αποτέλεσμα. Θα δείτε και το δικό μου χέρι, έτσι, διακοσμημένο. Τώρα είναι απλό, καθαρό και το μενικιούρ προσεγμένο όπως πάντα. Θέλω να σας πω ότι αυτό που θα ακολουθήσει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο θα προκύψει σε λίγο, αν μείνεις έτσι θα πάθεις αγκύλωση, να μου δείξεις το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, είναι κάτι το μοναδικό. Δεν θα το πιστέψετε αυτό που θα δείτε. Δεν έχει ξαναγίνει. Το Star Cafe στο Star Channel. Πάρε ένα πλάνο τώρα να δεις τι μου κάνουνε. Θα γεννήσει ένα στάρ. Ούτως ή άλλως γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Τον στάρ το δικό σας όμως καθημερινή ζωής, επίσης έχετε δικαίωμα να μας το δηλώσετε. Για το ποιος είναι και για ποιους λόγους. Έχουμε έτοιμη την καρτούλα? Σε λίγο. Λοιπόν, στέλνετε τις επιστολές σας και επίσης και τη φωτογραφία σας. Γεια σου, για σένα μιλάω τώρα. Με προσέχεις, μη μου αποκαλυφθείς εκεί. Εκεί, μη μου κουνηθείς. Λοιπόν, Δήμητρος 37 στον Ταύρο, στείλτε μας φωτογραφία και επιστολή με το λόγο για τον οποίο επιλέξατε το δικό σας στάρ. Δήμητρος 37 στον Ταύρο, ταχυδρομικός κώδικας 177-78. Ο δικός σας στάρ έχει θέση στην παρέα μας και θα αναγνώσουμε και το λόγο, αλλά θα δείξουμε και τη φωτογραφία την οποία θα μας στείλετε. Συμμετέχετε, διότι σήμερα θα γεννηθεί ένα αστέρι, μια καινούρια φωνή. Δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Να το θυμάστε το όνομα και το πρόσωπο που σε λίγο θα είναι στο πλατό και τον περιμένουν πολλές εκπλήξεις όπως και εσάς τους ίδιους. Φανή μου, πώς θα πάμε? Εδώ, τελειώσαμε, γιατί άμα κάνουμε κι άλλα σχέδια θα είναι πάρα πολύ έντονο. Φανή μου, σε παρακαλώ Ελίνα, πάρε λίγο το χέρι σου. Θέλω ένα έντονο εδώ. Όχι, βολεύομαι και στο κούτελο να κάνω στα μάτια μου. Τι σχέδιο θέλετε, ό,τι να είναι. Ένα επιθετικό θέλω, να δείξει δύναμη και οργή προς το σκηνοθέτη. Μπορούν να υποδηλώσουν όλα αυτά. Ωραία.
Από τι υλικό είναι, μου είπε χένα, αλλά τη βλέπω σε μια μορφή έτσι λίγο. Είναι την έχουν ανακατέψει ναι. Μαζί με νερό, λεμόνι και ζάχαρη. Λίγο να το στρώσουμε. Είναι το ξάκι αυτό? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να με φοβούνται μετά από αυτό, έχω την εντύπωση, Φανή μου. Φανή, θα μας πεις και πού σε βρίσκουμε. Μάλιστα. Μπορείτε να με βρείτε στην πλατεία Μαβίλη, Δημητρίου Σούτσου 10. Το κέντρο λέγεται One Look Professional και μπορείτε να κάνω και ένα δαχτυλιδάκι. Απαραίτητα. Χωρίς δαχτυλίδι δεν πάω πουθενά. Και για πες μου, τι έλεγες. Είναι στον πρώτο όροφο και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 64-40-227 για να κλείσετε κάποιο ραντεβού, να πάρετε κάποιες πληροφορίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, θα κάνουμε την πάσα για διαφημιστικά μηνύματα. Είμαι επιθετική και άγρια στα μάτια. Be careful. Διαφημιστικά μηνύματα. Στα καφέ, 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 καστά. Εσύ για όλα αυτές. Μη με λες εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Είναι η τρίτη και παρμάκερη φορά που ένα τίποτα το κάνεις διαφορά. Μη με λες εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Και εσύ την κράτησα ως τώρα. Μα λίγο λίγο ξέφτυσες την πιο ωραία ώρα. Τα χθεσινά τα λόγια σου, γιατί να σου τα λέω. Καλύτερα να κλαις παρά να κλαίω. Μη με λες εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Μη με λες εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Είναι η τρίτη και παρμάκερη φορά που ένα τίποτα το κάνεις διαφορά. Μη με λες εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Ένα έχω να πω, ένα. Δεν σε χαιρετάω μέχρι να σε υποδεχθούν όπως πρέπει. Δεν το πιστεύω. Έχετε κάνει λάθος το όνομά μου. Ποιος το έχει κάνει? Μακρόπουλος Νίκος, κυρίες και κύριοι. Μακρόπουλος Νίκος. Αυτό το όνομα θα το θυμάστε και θα το συγκρατήσετε για πάρα πολύ καιρό, διότι το Star και το Star Cafe αναδεικνύει τα ταλέντα και στους ήδη φτασμένους και τους Stars τους φαίνεται όπως τους πρέπει ακριβώς. Συμφωνείς με όλα αυτά? Με κάνεις κοκκινίζω, δεν ξέρω τι να πω. Έχεις δικαίωμα να συμφωνείς με ό,τι θέλεις, διότι ξέρω ότι είσαι και απόλυτος, σ' αρέσουν τα συνθήματα. Πρέπει να τα αναγνώσεις ένα προς ένα. Με λες εγωστή, το σουξέ της εποχής. 28 σε αντιπροσωπεύει? Ένα καλό να θυμηθείς αυτή την ημέρα. Αυτό ναι, θα πρέπει να το θυμηθώ. Αν και έχω γεννηθεί πολύ πιο παλιά. Ναι, Νίκος, Νίκος, Νίκος φωνάζει Γιάννα με το δικό της πλακάτ.
Εμένα είναι λάθος. Και η Μυρία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μακρόπουλος, ο Μακρόπουλος έχει δικαίωμα στην επιτυχία. Και να σου πω, θα πρέπει και αυτή η διευκρίνηση να γίνει κάποια στιγμή, γιατί πολλοί κόσμοι με λέει Μακρόπουλο. Οπότε δεν είμαι Μακρόπουλος, έτσι. Είμαι να το σβήσουμε. Μακρόπουλος Νίκος, έτσι. Διευκρινίζουμε Ωραία. Και σημειώνουμε ότι σημαντική είναι η σημερινή μέρα και για τον Νίκο και για εμάς, διότι είμαι σίγουρη ότι αν ξανασυναντηθούμε μετά από ένα χρόνο, τα πράγματα θα είναι στο πικ τους. Μαζί. 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 Έτσι ακριβώς. Έχεις συνδεθεί μαζί μου τώρα, θες δε θες, και με την εκπομπή Star Cafe και με όλη την παρέα. Δεν μπορείς να τα αρνηθείς αυτό. Δεν μου λες τώρα. Ξέρω ότι δύο άτομα ιδιαίτερα είναι πολύ κοντά σου. Είναι πολύ σημαντική στο χώρο και Γιάννα μου, είσαι μια καταστροφή κινούμενη γενικώς. Μας έχει προκαλέσει ταραχή ο Νίκος, πρέπει να το ομολογήσω. Νίκο, το κοίτα τι έκανες, παιδί μου. Ο Γιώργος... Ταράζει από τώρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους και η Εύη Δρούτσα σου εμπιστεύτηκαν πράγματα και καλώς έκαναν, διότι πίστεψαν σε σένα, όπως και εμείς. Πιστεύεις ότι θα λένε καλά πράγματα τώρα που τους ρωτήσαμε για σένα ή μόνο το επαγγελματικό κρατάνε έτσι τους τύπους και... Δεν μπορούν να μην πέσουν το σπίτι τους. Α, έτσι λες θα εσύ. Θα πέσει να τους πλακώσει. Πιστεύεις δηλαδή είναι θα πέσει να τους πλακώσει, ρίξε το βίντεο γιατί θα πέσει και η ίδια η Γιάννα σε λίγο. Στα καφέ. Για ποιον θα μιλήσουμε? Για εκείνο το ένα κοντό, άσχημο, άφωνο. Το πώς τον λένε? Δεν θυμάμαι, πώς τον λένε. Πώς τον λένε αυτό? Ένα άσχημο κοντό. Α, Νίκο, Μακρόπουλο. Α, αυτό, Μακρόπουλος. Πω, 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 αυτό. Χάλια. Και από πού είναι αυτός? Πω, από τη Θεσσαλονίκη. Πω, ακόμα χειρότερα. Πω, χάλια. Έχεις ακούσει κανένα καλή φωνή από τη Θεσσαλονίκη? Όλοι χάλια είναι. Χάλια είναι όλοι. Χάλια και χάλια παιδιά. Άσχημοι που είναι. Κοίτα τι μας έτυχε στη ζωή μας να γράψουμε για του Μακρόπουλο. Έχω δικαίωμα, λέει. Τι δικαίωμα να έχει τώρα ένας άφωνος, άσχημος και από τη Θεσσαλονίκη. Και κοντός. Και κοντός. Τι δικαίωμα να έχει? Ξέρω, εσύ να μου πεις. Αν ας πούμε ήταν ψηλός, όμορφος και με καλή φωνή, τι δικαίωμα θα είχε? Θα είχε δικαίωμα να του γράψει στίχους για Δρούτσα, ας πούμε. Και μουσική ο Θεοφάνου. Τότε. Θα είχε δικαίωμα στην αγάπη, ναι. Θα είχε δικαίωμα στη ζωή και θα είχε δικαίωμα και στο τραγούδι. Και επιτυχία. Και επιτυχία. Και δικαίωμα στην επιτυχία. Άρα. Εάν ήταν ψηλός, όμορφος και με καλή φωνή, πώς ήρθε να του γράψει του κοντού και του άσχημου? Εντάξει, μωρέ, με πίεσαν. Πήρα και πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό, ξέρεις. Γι' αυτό. Εγώ σκεφτόμουν. Για τα χρήματα το κάνω. Α, ναι. Όχι, εγώ σκεφτόμουν έτσι το. Λέω, αν αυτό ήταν ψηλό, όμορφο και με καλή φωνή, δεν θα του έγραφα. Εξαρτάται σε ποια εταιρεία θα ήταν. Είναι και σε πολύ καλή εταιρεία. Ναι, είναι και αυτό. Έχει και καλό παραγωγό. Και καλό διευθυντή. Πώ τέτοιο παραγωγό καλό στον Κώστα τον Καμιλημέρη πήγε να κάνει με αυτόν τον κοντό και τον άσχημο? Ο οποίο ήταν και συνέχεια πάνω από τη δουλειά όμω. Τι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Και να βγάζει την ίδια ώρα την Αλεξίου και τον Μακρόπουλο. Αυτό δηλαδή καταντάει άλλο πράγμα. Αν είναι δυνατό. Τέλο πάντων. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Αν κάποτε γίνει σαν τον άλλον. Τον ψηλό, τον όμορφο και τον καλήφωνο. Στα καφέ. Χαρακτηριστικό νομίζω. Εκδήλωση αγάπης εκ του αντιθέτου, θα έλεγα. Εκ του αντιθέτου, ναι. Αρνητικά. Αρνητικά. Πιστεύω ότι δεν εννοούσαν τίποτα από όλα αυτά. Όπως και εσύ τους αγαπάς, έτσι και αυτοί σου δίνουν την αγάπη τους, όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά σε στηρίζουν και σε καθημερινή βάση. Είμαστε φίλοι. Είστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Γίναμε φίλοι. Να σου πω όμως, σου ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Σε εκνευρίσε λίγο με αυτή την έκφραση. Λίγο. Λίγο. Ναι, κατά βάθος. Γιατί, πώς την έχεις πάρει τώρα στραβά με την ευχή καλή επιτυχία? Τι πρέπει να σου ευχηθούμε? Τίποτα. Από τη στιγμή που κάνω μια δουλειά, επιτυχία θέλω κι εγώ, τίποτα άλλο. Αυτό θέλω το να θεωρούμε να πω, δεδομένο, αλλά... γι' αυτό δεν λέμε τίποτα. Αλλά το παίζω καλό παιδί, ρε. Δεν με λες τώρα, δηλαδή, επειδή είσαι και από τη Θεσσαλονίκη και δεν με λες, εγώ εστίμη με λες. Πατρίδα, έρχεται. Σιγά-σιγά πρέπει. Έχουμε μπει στα πόστα. Σου λείπει. Πολύ. Πολύ. Αλλά θα είμαι πάνω σύντομα. Δεν μου λες τώρα, επειδή είσαι και κοντός και άσχημος και άφωνος, πιστεύω ότι δεν έχεις και καθόλου σουξέ στις γυναίκες. Εδώ την παρέα πώς τη βλέπεις? Δεν υπήρχε καλύτερο. Δεν υπήρχε καλύτερο. Δεν υπήρχε. Τη Μίριαμ τη γνωρίζεις βέβαια. Τη Γιάννη τη γνωρίζεις σίγουρα, γιατί είναι κάθε μέρα μαζί μας. Η Μίριαμ είναι και αυτή καλό παιδί και επαγγελματίας. Πολύ καλά. Και πολύ όμορφη. Έτσι, αλλά βέβαια το ξέρετε, είναι και γεγονός. Πρέπει να συμβαδίζουν αυτά. Το καλό παιδί και ο επαγγελματίας. Καλά παιδιά πρέπει να είναι όλος ο κόσμος. Ναι, όμως άμα θέλεις να είσαι επαγγελματίας, πρέπει να είσαι και σκληρός και επιθετικός πολλές φορές. Πολλές φορές γίνεσαι. Εσύ έχεις φτάσει ακόμη σε εκείνο το επίπεδο? Όχι. Όχι. Δεν έχουμε φτάσει, γι' αυτό θα τραγουδήσουμε το τελευταίο
γύρο. Τελευταίος γύρος. Ο τελευταίος γύρος. Σε τι αναφέρεται ακριβώς? Στην αγάπη. Έχω δικαίωμα στον έρωτα, λέει. Καλά, άνθρωπος είσαι, λάθη κάνεις. Το νιώθεις αυτό. Τελευταίος γύρος. Χορεύουν από τώρα. Έχω δικαίωμα στον έρωτα. Δεν με κατάλαβες, δεν μ' άγγιξες ποτέ. Όλα στα έδινα πριν κάτι μου ζητήσεις. Έχω δικαίωμα στον έρωτα. Δεν το περίμενα το πείσμα σου ποτέ. Λάθος ολέθριο να ζω με ψευδεστήσεις. Ο τελευταίος γύρος ήρθε, δεν υπάρχει νικητής. Σαν κάποιο ανέκδοτο που είπες, μα δεν γέλασε κανείς. Ο τελευταίος γύρος ήρθε, δεν υπάρχει νικητής. Σαν κάποιο ανέκδοτο που είπες, μα δεν γέλασε κανείς. Έχω δικαίωμα στον έρωτα. Μα καταστράφηκα και πόνεσα γι' αυτό. Και δεν χωράνε στο μυαλό μου οι αναμνήσεις. Έχω δικαίωμα στον έρωτα. Σε χίλιες σκέψεις που φοβάμαι να σκέφτω. Και που εσύ ήρθες απόψε να διαλύσεις. Ο τελευταίος γύρος ήρθε, δεν υπάρχει νικητής. Σαν κάποιο ανέκδοτο που είπες, μα δεν γέλασε κανείς. Ο τελευταίος γύρος ήρθε, δεν υπάρχει νικητής. Σαν κάποιο ανέκδοτο που είπες, μα δεν γέλασε κανείς. Τώρα καπνίζω, δεν με νοιάζει αν στο πω. Είδα και έπαθα να κόψω το τσιγάρο. Είναι και ο θάνατος δικαίωμα κι αυτό. Απ' τη ζωή πήρα ό,τι ήταν να πάρω. Είναι λαϊκή φωνή, κυρίες και κύριοι. Νίκος Μακρόπουλος και όχι Μαρκόπουλος. Συνυπογράφω και εγώ. Έχεις δικαίωμα όχι μόνο στον έρωτα, όπως όλοι μας, αλλά και στον ύπνο. Τι εννοείς? Με μπρουζέχεις τώρα. Τι εννοείς? Είναι πολύ δύσκολο το πρωινό σου ξύπνημα. Είναι γεγονός. Γεγονός. Πες μου γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί αρκεί να αυτό το. Είναι τρόπος ζωής που ναι, έχεις. Από μικρός το είχα. Όλες οι πρώτες ώρες στο σχολείο μου ήταν χαμένες. Και τι έκανες δηλαδή, τι έκανες? Δικαιολογούσα τις αποσύρες. Λοιπόν, το βίντεο πρέπει να καρφωθεί σε αυτή την κάμερα τώρα. Προσέχεις. Ναι. Το βίντεο που θα ακολουθήσει είναι αφιερωμένο σε αυτή την ιδιομορφία του ξυπνήματός σου, του δύσκολου. Πρέπει να το παρακολουθήσεις. Δεν με έχετε πάρει την ώρα που κοιμάμαι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Παρακαλώ το βίντεο. Θα χασμουριθούν όλοι μαζί τώρα. Πάμε. Στα καφέ. Μην με ξυπνάς απ' τις έξι. Πριν ακόμα η μέρα να φέξει. Ξυπνητή. For my
την ώρα. Δεν μου συγχώρεσαι. Καινούρια μέρα σε λίγο αρχίζει. Το ξυπνητήρι τρελά χτυπά. Μα ο χουζούρης τρουκστρυφό γυρίζει. Στα συγκέντρα. Ας τη διάλα ρε. Σε ευχαριστώ. Τι έπατε στις ένα λόγο βγάζει την πιάτα. Πάσε με ρε μα τι να μας κάνω στο σταυρό μου. Σας το κοπιού ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να μας κάνω στο σταυρό μου. Σε ευχαριστώ παιδιά. Σε μισώ, σε μισώ. Σήκω, ξύπνα, σήκω. Όλοι ξυπνήσαν, ο ήλιος φεύγει. Μα ο χουζούρης τρουφά Βιβί, και με κλείστα τα μάτια μουρμουρίζει. Τα ξυπνητήρια τα ρωτάς αν κοιμήθηκα. Ναι, δεν κοιμήθηκες. Αφού τη νύχτα, από το γαλιτό σου, είναι ακόμα η μέρα να παίξει. Ξυπνητήρι χτυπάς σαν τρελό. Σε μισό, σε μισό. Σήκω, ξύπνα, σήκω. Δεν μου λες παιδάκι. Σε έχουν δει οι στρατιώτες έτσι ποτέ? Μα δεν εμφανιζόμουν στους στρατιώτες με τα σόβρα. Το ξέχασα ότι έχω εγώ μόνο το προνόμιο να βλέπω αυτή την ομορφιά κάθε μέρα. Κοίτα, κοίτα, σιγά θα σου φύγει η μασέλα. Άκου να δεις, να στείλουμε μια φωτογραφία στη μαμά να δει το πεταγοράκι της πως είναι, θέλεις? Όχι, λέω, τι κουπλάκι είσαι σήμερα. Το νυχτικό μου που είναι. Άντε, πας, την τελάπα είναι, άντε μέσα. Τι είναι? Δεν με φίλησες. Α, συγγνώμη. Μπράβο Μίρκα! Η Μίρκα σου ετοίμασε αυτό το βίντεο με πολύ πολύ αγάπη από όλη την παρέα του Star Cafe και να της ευχηθούμε και χρόνια πολλά, πολλά. Γιατί σήμερα, και ναι. Να πω ότι όχι μόνο είσαι κύριος και ευαισθητούλης και εκδηλωτικός και όλα αυτά, αλλά το έμαθες τελευταία στιγμή ότι η Μίρκα μας είχε γενέθλια χωρίς να την γνωρίζεις πριν από όλα αυτά. Και έτρεξε να παραγγείλει και να έρθουν λουλούδια. Έλα, δεν περιμένω το πώ θα τέτοια κάνει, τέτοια είναι κάνει. Τίποτα. Είναι και μυστικό αυτό που έχει κάψει πολλέ καρδιέ γυναικείε. Έχει ένα ιδιαίτερο έτσι τρόπο. Τώρα κουνά το κεφάλι, πρέπει να απαντήσει κιόλα. Με έκαψε, λέει η Τρούτσα. Με έκαψε. Με έκαψε. Με έκαψε. Δεν υπάρχει σιωπή, είναι ο χρόνος φτερό που πετάει. Ας τα δει, δεν τα πρέπει τα μη. Το κουστούμι δεν πάει σε κορμί. Που θεότρελα πάντα αγαπάει. Σαν τσιγαρό αφίλτρο στο στόμα μου. Με κάψες, με κάψες. Βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου. Με κάψες, με κάψες. Σαν τσιγαρό αφίλτρο στο στόμα μου. Με κάψες, με κάψες. Βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου. Με κάψες, με κάψες. Όμως δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αφού σε θέλω σαν τρελός. Με καις αγάπη μου, με καις. Μ' αυτά που κάνεις και που θες. Δεν υπάρχει καημός και το τέλος δεν ήρθε ακόμα. Βγάλ τα μαύρα τα κρύβια στο φως. Μη ρωτάς ποτέ που τι και πως. Την αγάπη μας ντύσε με χρώμα. Σαν τσιγάρο αφίλτρο στο στόμα μου. Με κάψες, με κάψες. Βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου. Με κάψες, με κάψες. Σαν τσιγάρο αφίλτρο στο στόμα μου.
Με κάψες, με κάψες. Βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου. Με κάψες, με κάψες. Όμως δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αφού σε θέλω σαν τρελός. Με γες αγάπη μου, με γες. Μ' αυτά που κάνεις και που θες. Σαν τσιγάρο αφίλτρο στο στόμα μου. Με κάψες, με κάψες. Βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου. Με κάψες, με κάψες. Σαν τσιγάρο αφίλτρο στο στόμα μου. Με κάψες, με κάψες. Βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου. Με κάψες, με κάψες. Όμως δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αφού σε θέλω σαν τρελός. Με γες αγάπη μου, με γες. Μ' αυτά που κάνεις και που θες. Έπεσε. Καμία ανταπόκριση. Τίποτα. Έτσι, έχουμε απορροφηθεί όλοι. Και σου υπενθυμίζω τώρα πλέον, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, ότι τη σημερινή μέρα να τη θυμάσαι. Πιστεύουμε στα νέα παιδιά. Βέβαια, τώρα είμαι πολύ μικρότερη από σένα, υποθέτω στην ηλικία. Για να σου λέω τέτοιο, ακούγεται κάτι αυτό, τέτοιο. Ότι θα μου πεις και πιο μεγάλο. Πόσο είσαι? 26. Είμαι μικρότερη. Είναι μικρότερη. Τι να κάνω. Αυτό. Παλιά ήμουν πιο μικρός. Το θυμάσαι αυτό πάντως. Και πρέπει να είναι γεγονός αυτό που μου λες. Λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ σημαντική και για μας και θέλουμε να πιστεύουμε και για σένα. Η σημερινή μέρα θα είναι χαρακτηριστική διότι ξέρω, θέλουμε να πιστεύουμε όλοι μαζί ότι είσαι η νέα φωνή, είσαι η νέα λαϊκή φωνή που συνδυάζεις και σκηνική παρουσία, δηλαδή έχεις και κάποια παρουσία. Πόσο ύψος έχουμε, είπαμε? 90, ορίστε. Καλά που δεν έγινες μπασκεμπολίστας, διότι εμείς σε θέλουμε στο τραγούδι, γιατί έχεις καταπληκτική φωνή. Σε περιμένουν πολλές εκπλήξεις μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πες μου πόσο εξεπλάγιν μέχρι τώρα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν το περιμένουμε τίποτα. Θα χαλαρώσουμε και λίγο παραπάνω στη συνέχεια. Πρέπει. Έτσι. Η νέα φωνή, η νέα φωνή, λαϊκή, κυρίες και κύριοι, θα σηκωθεί να φύγει από κι άλλα. Καλά, λοιπόν, κοιτάξτε. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Star Cafe, διότι ξέρουμε να διακρίνουμε ανθρώπους νέους οι οποίοι σίγουρα θα διαγράψουν πορεία και στους πολύ συγκεκριμένους λίγους θα έλεγα που πλέον έχουν καθιερωθεί ως stars τους συμπεριφερόμαστε όπως ακριβώς τους πρέπει γιατί πάνω απ' όλα σεβόμαστε όποιον φίλο έρχεται εδώ κοντά μας στην παρέα του Star Cafe. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο περισσότερος Νίκος Μακρόπουλος. Παρακαλώ. Star Cafe, Star Cafe, Star Cafe. Νίκος Μακρόπουλος, κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι έπεται συνέχεια, διότι οι εκπλήξεις είναι ασταμάτητες σε αυτή την εκπομπή που λέγεται Star Cafe, σε αυτή την παρέα και θέλουμε να τιμούμε τους ανθρώπους που είναι κοντά μας και έρχονται και ξυπνούν για να είναι στην παρέα μας και σας κρατούν και σας παρέα καθημερινά εδώ στο Star Cafe 10 με 1 και μισή το μεσημέρι. Η καινούργια λαϊκή φωνή είναι κοντά μας και θα θυμάστε και τη συγκεκριμένη μέρα και τον συγκεκριμένο τραγουδιστή διότι πιστεύουμε όπως πίστεψαν σε αυτόν και πολύ σημαντική δημιουργή. Επίσης, στην παρέα μας εξακολουθεί και βρίσκεται και θα την αφήσουμε να φύγει μέχρι το τέλος εκπομπής η Μίριαμ Πανάγου. Είναι πολύ ευχάριστη παρέα, γι' αυτό και... Περνάς καλά. Τέλεια, φανταστικά. Τι είναι αυτό που σου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση? Καταρχήν, αυτό έλεγα πριν. Γιατί συνεπήρξες και σε άλλα πλατό. Ναι, 6 χρόνια έκανα τη δουλειά που κάνουν οι κοπέλες που έχετε στη μόδα και επικρατούσε γενικά ένας πανικός στο στούντιο, στο πλατό. Εδώ κυριαρχεί μια ηρεμία, ένας επαγγελματισμός φοβερός. Και περνάτε καλά και βγαίνει αυτό έξω. Καλά. Αυτό ήθελα να πω, αυτό φτάνει. Γιατί ξέρεις, σε καθημερινή εκπομπή και μάλιστα διάρκεια 3,5 ώρων, αν δεν περνάς καλά, κάποια στιγμή φαίνεται το ψηλάκι και οπτικοποιούνται τα πάντα. Είναι διάφανο το γέλι. Έτσι, Αλής, εμείς που μαλώσαμε το πρωί, είδες πως σου μιλάω σήμερα. Κοίτα τα κοτσιδάκια. Γι' αυτό έκανε τα μαλλιά της. Γι' αυτό γίνεται έτσι. Είχαμε μαλλιοτραβήγματα και έγιναν κοτσιδάκια τα μαλλιά. Από μόνο τους ηλεκτριστήκανε. Μόδα τι? Μόδα εσώρουχα. Εσώρουχα The Way και αυτά ανεγεννησιακά και αυτά κλασικά και αυτά ρομαντικά. The Way λοιπόν είναι μια εταιρεία που έχει ξεκινήσει από το Βέλγιο
πάρα πολλά χρόνια πριν, ήταν μέσα στη βασιλική οικογένεια και τώρα έχουν μάλιστα και το σήμα της βασιλικής οικογένειας. De way, εσόρουχα. Μια εποχή στο σώμα σας, ολόκληρη. Δεν το πιστεύω. Εσόρουχα De way, λοιπόν, από το 1897, δηλαδή 100 χρόνια τώρα, υπάρχει η De way μέσα στο χώρο των εσωρούχων. Συλλογές εσωρούχων διαχρονικές, αλλά και μοντέρνες, εσώρουχα που ταιριάζουν σε όλα τα στυλ των γυναικών, από τις πιο μικρόσωμες ως τις πιο μεγαλόσωμες γυναίκες. Και αυτό χάρη στην πολύ μεγάλη ποικιλία μεγεθών. Η The Way είναι μία από τις λίγες εταιρείες που διαθέτει μία τόσο ολοκληρωμένη σειρά μεγεθών από Alpha Cup σε F Cup. Τόσο σε εσώρουχα όσο και μαγιό. Μαγιό που είχαμε δει κάποια τελευταία φορά. Η Κριστιαν, λοιπόν, με στυλ. Για το καλοκαίρι προτείνουν χρώματα όπως σαμπανί, οπάλ, σιζάλ, χωρίς να λείπει βέβαια το λευκό, αλλά και τα πιο έντονα χρώματα όπως χρυσό, κίτρινο, κοραλί και πορτοκαλί. Εδώ βλέπουμε ένα body, ένα ολόσωμο κορμάκι, με ελαστική δαντέλα και γυαλιά Optical Παπαδιαμαντόπουλος. Optical Παπαδιαμαντόπουλος και τα υποδήματα είναι Salon Σκλιά. Υπενθυμίζουμε ότι το Salon Σκλιά έχει δημιουργήσει ένα καινούριο κατάστημα, το Σκλιά Stockhouse, στην οδό Τατάκη 4 στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι, όπου υπάρχει η πιο εμπορική συλλογή της κυρίας Ελευθερίας Σκλιά. Η The Way προσέχει ιδιαίτερα τις νύφες, γι' αυτό και έχει δημιουργήσει μια ειδική συλλογή, Just Married, που περιλαμβάνει το ειδικά σχεδιασμένο μπουστάκι, κουμπώνει πολύ χαμηλά στην πλάτη και τα εξόπλατα νυφικά. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα των υλικών, στην εφαρμογή και στα σχέδια. Τα εσώρουχα και μαγιό που είδαμε σε μια προηγούμενη μας μόδα, The Way, εισάγονται από το Βέλγιο, από την εταιρεία Pan Ελλάς. Τον κύριο Πανάγο. Έτσι λέγεται, τον κύριο Πανάγο. Μήπως είστε συγγενείς, Μύρια. Η εταιρεία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Αγίου Ιωάννου 51. Τηλέφωνο 62731 και άλλο τηλέφωνο 62761. Τα εσώρουχα The Way θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα εσωρούχων σε όλη την Ελλάδα. Ένα σετ σε σαμπανί μας δείχνει η Τόνια. Παστέλ χρώματα. Και το hairstyling των μοντέλων επιμελήθηκαν όπως καθημερινά τα γνωστά κομμωτήρια Τέλης Κίκερης. Κοραλί, λοιπόν. Πολύ ωραίες πόζες εδώ. Κοραλί. Σε κοραλί μας δείχνει ένα σετ η Τζοάννα. Η Τζοάννα Σερσίκοβα. Πέδιλο Σαλόν Σκλιά σε ασημί. Και σετ της The Way σε κοραλί, πολύ προσεγμένα υλικά, τέλεια ραφή, άψογη εφαρμογή και πολύ μεγάλη γκάμα μέγεθων από το Alpha Cup έως το F Cup. Δηλαδή από το πάρα πολύ μικρό ως το πολύ μεγάλο μέγεθος. Μεγάλη γκάμα. Όλα αυτά από την The Way. Και η Δανάη με ένα σετ σε σαμπανί πάλι, σε εκρού. Τις Δανάης Μίριαμ τις δίνουμε πάντα τουρκουάζ, μπλε να φοράει, να ταιριάζει με τα μάτια.
The Way λοιπόν, 100 χρόνια στα εσώρουχα, 100 χρόνια The Way. Έχει ξεκινήσει η εταιρεία αυτή από το Βέλγιο. Και αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ο κύριος Πανάγος με την Pan Ελλάς. Είναι όντως συνωνυμία με την Μίριαμ. Μήπως είναι θείο σου, Μίριαμ, πρέπει να ψάξεις. Μια σχέση. Ωραία. Και επισημάνουμε την ειδικότητα της The Way στα νηφικά εσώρουχα. Στα νηφικά εσώρουχα λοιπόν, η The Way προσέχει ιδιαίτερα τις νύφες, γι' αυτό και έχει δημιουργήσει μια ειδική συλλογή Just Married, που περιλαμβάνει το ειδικά σχεδιασμένο μπουστάκι που κουμπώνει πολύ χαμηλά στην πλάτη για τα εξόπλατα νηφικά. Πολύ γνωστή η The Way λοιπόν για τα νηφικά εσώρουχα και πολλά ζωντανά χρώματα που προτείνουμε για φέτος το καλοκαίρι, όπως πορτοκαλί, κοραλί, κίτρινο, χρυσό και κοντά μας η Χριστιαν. Πέδιλο χρυσό σαλόν σπλιά. Σουτιάν απ. Και η Εύη με ένα σετ σε κοραλί. Υπάρχουν σε πολλά μεγέθη, από το ΑΚ έως το ΕΦΚ. Για κάθε πληροφορία, καλέστε την Pan Ελλάς στα τηλέφωνα 600-2731 και 600-2761. Pan Ελλάς λοιπόν στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Αγίου Ιωάννου 51, όπου εδρεύει η εταιρεία. Τα εσώρουχα και μαγιό της The Way εισάγονται από το Βέλγιο, από αυτήν την εταιρεία, και για κάθε πληροφορία μπορείτε να τα καλέσετε στο 600-2731 ή 600-2761. Και η Τζοάννα με ένα deux pièces στο χρώμα του δέρματος, πολύ βολικό για διαφάνειες, για ρούχα που είναι διαφανές, σιφρού και χρειάζονται κάποια εσώρουχα στο χρώμα του δέρματος. Τα χρώματα είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα γιατί είναι πολύ της μόδας η διαφάνεια και ταιριάζει πάρα πολύ. Σουτιάν Απ από την The Way. Και η Τόνια με ένα σετ σε παστέλ χρώμα σωμό, πέδιλο σε μπρόνζε σαλόν σκλιά, μεγάλη συλλογή από πέδιλα για το καλοκαίρι από τα σαλόν σκλιά. Και η Δανάη με το σετ αυτό της νύφης που λέγαμε ότι η The Way έχει μεγάλη ειδικότητα στα νυφικά σετ. Μπουστάκι σε σατά. Κουμπώνει στην πλάτη. Η Δανάη μας δείχνει το φινάλε, το νηφικό κομμάτι λοιπόν της The Way,
φινάλε της κολεξιόν σε Σόρου Χαντεουέ από το 1897 λοιπόν, η βελγική εταιρεία μας παρουσιάζει μοναδικές δημιουργίες. The Web που θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καταστήματα εσωρούχων και στα τηλέφωνα 627-31 και 627-61. Εντυπωσιακά πράγματα καθημερινά λύσεις μας φέρνει στη μόδα. Χαίρομαι. Και μας αρέσει πάρα πολύ, όπως και στον κόσμο. Και άρεσε πάρα πολύ και η εντυπωσιακή μόδα που βγήκε η επίδειξη μόδας που διοργάνωσες και ήταν δημιουργία του Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent και Valentino. Ένα πολύ μικρό μέρος και της κολεξιών Valentino μαζί με τον Yves Saint Laurent για τις υποτροφίες του Κολεγίου Αθηνών που έγινε στο κλαμπ της Εκάλης, της κυρίας Μαριάννας Στην Λάτση. Πισίνα, στην πισίνα πιο συγκεκριμένα. Θύμιζε έτσι λίγο Μονακό, λίγο Κάνες. Πολύ ωραίο μέρος. Μεγάλα ονόματα της μόδας και θα δούμε αμέσως τώρα το βίντεο. Στα καφέ! Τα είχε όλα. Ομορφιά, κομψότητα, χάρη, αλλά και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Μιλάμε για την επίδειξη μόδας με δημιουργίες του Yves Saint Laurent και του Valentino για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1998 που παρουσίασαν η Μαρίνα Τσιντικίδου, η Εύη Αδάμ, η Ανίτα Ναθαναήλ και άλλα γνωστά μοντέλα. Την εκδήλωση που είχε μορφή μπαρμπεκιού διοργάνωσε το Κολέγιο Αθηνών στην υπέροχη πισίνα του Εκάλη Κλαμπ. It's a case of emergency. There's a patient by the name of Mickey. Όλες οι επιδείξεις που κάνουμε, που έχουμε κάνει, που κάνουμε και που θα κάνουμε, θα είναι πάντα αφιερωμένες σε ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και βέβαια σήμερα το κολέγιο δεν είναι ακριβώς φιλανθρωπικό, είναι για τις υποτροφίες του κολεγίου, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σημερινή μας εκδήλωση ήταν η τελευταία της σχολικής χρονιάς και έγινε με την ευκαιρία, με σκοπό την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολεγίου, όπου σαν Επιτροπή Γονέων συγκεντρώνουμε χρήματα ακριβώς για αυτό το σκοπό. Πώς σας φάνηκε η σημερινή επίδειξη, σας άρεσαν τα ρούχα? Καταπληκτικά όπως πάντα. Η τιμή τους νομίζω ότι δικαιολογείται στην ποιότητα και στα υφάσματα. Έχουν υπέροχη αίσθηση καταρχήν να τα φοράς. Είδα και πάρα πολλά και δεν θα ξέρα τι να διαλέξω ακόμη και αν μπορούσα να το αγοράσω. Το καλό που έχουν είναι ότι είναι πολύ βραδινά, πολύ chic, πολύ elegant και παρόλα αυτά είναι πολύ απλά και πολύ θηλυκά. Δηλαδή με το μήκος της φούστας που είναι πολύ της μόδας, το midi μέχρι το γόνατο, που κάνουν μια γυναίκα γυναίκα. Δηλαδή έτσι εμείς νιώθαμε τουλάχιστον όσο τα δείχναμε. I don't wanna see no dark. Θα στείλετε και δύο μαζί φιλάκια στην Κατερίνα τη Λάσπα στο Star Cafe. Πώς να στείλουμε, έτσι? Γεια σου Κατερίνα, εγώ θα σας δω στο κανάλι κάποια στιγμή, μπορεί και πριν από αυτό. Και εγώ, άμα γράψω τη διπλωματική μου επιτέλους κάποια στιγμή. Star Cafe. Σας αγαπώ και τις δύο πάρα πολύ και σας περιμένω να έρθετε και θα τα πούμε και εδώ στην εκπομπή και εκτός πλατό. Και δεν ξέρω πώς είναι η δική σας διάθεση, αλλά αμέσως τώρα το λόγο έχει ο κύριος Δρακάκης. Δώστε έμφαση. Ειδήσεις. Ειδήσεις βέβαια, πάντα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για τη Θεσσαλονίκη αναχώρησε στις 12.30 το μεσημέρι το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, που ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Αθήνα. Το πρωί η Βασίλισσα Σοφία βγήκε την ευκαιρία να περιπλανηθεί στους δρόμους της Αθήνας, στην Ερμού, να κάνει κάποια ψώνια. Ενώ στις 11.30 έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος αποχαιρέτησε με επισημότητα το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας. Εμείς σε απευθεία σύνδεση με το αεροδρόμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε την άφιξη του βασιλικού ζεύγους στη συμπρωτεύουσα. Και βέβαια θα έχουμε και ρεπορτάζ από την νυχτερινή έξοδο του βασιλικού ζεύγου σε κοσμικό ρεστοράν απέναντι από τη φωτισμένη Ακρόπολη, εκεί κάπου στο Θησίο. Κατά τα άλλα, άρχισε σε 11 το πρωί η ανοιχτή γενική συνέλευση των εργαζομένων της Ιωνικής, στο χώρο που βρίσκεται έξω από το μηχανογραφικό κέντρο του Πειραιά. Αυτό ο δρόμος μεταμορφώθηκε σε μια τεράστια αίθουσα γενική συνέλευση. Η συνέλευση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη γιατί μέσα από αυτήν θα καθοριστεί το μέλλον των απεργιακών κινητοποιήσεων. Και μια είδηση που μας έρχεται μέσω Αλβανίας, αλλά αφορά εμάς τους Έλληνες, ένα σχέδιο να πάρει πίσω τους Αλβανούς κρατούμενους που κρατούν τις φυλακές των ευρωπαϊκών χωρών ετοιμάζει η αλβανική κυβέρνηση. Και κάτι άλλο που αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν νυχτοπερπατήματα, σύμφωνα με εισήγηση του ΣΔΟΕ, η είσοδος στα νυχτερινά κέντρα με ζωντανή μουσική θα είναι 7.000 το κεφάλι, ενώ 5.000 για τα κλαμπ που δεν έχουν ζωντανή μουσική. Αυτά και άλλα πολλά σε λίγο συνδύσεις του Σταρ, στη μία κέψη.
δεν ξέρω. Αλλά η τελευταία είδηση ανησύχησε πολύ κόσμο και είδα αγχωμένα βλέμματα. Μ' αρέσει αυτό με το κεφάλι. Τόσο πάει. Θα μας βάζουν και βούλα μπέρδες από εδώ και πέρα. Και το σημαντικό είναι ότι θα μας περιμένουν στην έξοδο με την απόδειξη. Έτσι ακριβώς. Έλεγχος και εκεί. Έλεγχος παντού. Έτσι θα πρέπει να γίνεται, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Αν θέλετε τώρα να χάσετε και τα περιτά σας κιλά και μόνο με 100.000 δραχμές, μία είναι η λύση. Λιποτζέν, Ιωάννα Βάη, γιατρός διαιτολόγος, εδώ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Τι είναι αυτό το καινούργιο που μας λέτε? Λοιπόν, σήμερα, Κατερίνα, η προσφορά αλλάζει και πλέον τα κέντρα Λιποτζέν δίνουν τη δυνατότητα σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που θέλουν να χάσουν από 5 έως 50 κιλά ή θέλουν να εξαφανίσουν το τοπικό πάχος, την κυταρίτιδα ή τη χαλάρωση. Και πώς γίνεται αυτό? Τηλεφωνήστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα στα κέντρα Λιποτζέν ή στο τετραψήφιο νούμερο 1201 και χάστε όλα σας τα κιλά, τηρώντας βεβαίως και τις θεραπείες με τα μηχανήματα των κέντρων Λιποτζέν, τα οποία είναι υπερσύγχρονα και τελευταίας τεχνολογίας, πληρώνοντας μόνο 100.000 δραχμές. Θέλουμε όμως και υγιεινό και γρήγορο αδυνάτισμα από εσάς και θέλουμε να μου πείτε πώς το πετυχαίνετε. Λοιπόν, Κατερίνα μου, το υγιεινό και γρήγορο αδυνάτισμα συνήθως είναι αντίθετο, δηλαδή το ένα αντικρούει το άλλο. Το υγιεινό αδυνάτισμα δεν μπορεί συνήθως να είναι και γρήγορο. Και αυτό γιατί? Γιατί το υγιεινό και γρήγορο, το γρήγορο αδυνάτισμα κρύβει πάρα πολλές παγίδες, όπως είναι οι βλαβερές συνέπειες για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, χαλάρωση, πρόωρη γύρανση. Ωστόσο όμως τα κέντρα Λιποτζέν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν το όνειρο πολλών ανθρώπων και ποιο είναι αυτό? Το γρήγορο και υγιεινό αδυνάτισμα ταυτόχρονα και βεβαίως και το μόνιμο αδυνάτισμα. Και μάλιστα με νέες επαναστατικές μεθόδους. Βεβαίως. Και πώς γίνεται αυτό, να εξηγήσουμε. Λοιπόν, τα κέντρα Λιποτζέν απαρτίζονται από ένα επιστημονικό επιτελείο από γιατρούς και διαιτολόγους. Οι γιατροί λοιπόν και οι διαιτολόγοι, καθότι και εγώ, δημιουργήσαμε ένα διατροφολογικό πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται στους κανόνες Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, οι οποίοι προσφέρουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό, έτσι ώστε να αδυνατίζουμε εμείς, να μην αδυνατίζει όμως ο οργανισμός μας. Βεβαίως στηρίζονται και στους συνδυασμούς των τροφίμων, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε αύξηση στο μεταβολισμό, ενεργοποίηση του μεταβολισμού και να χάνουμε πολλά κιλά σε γρήγορο χρονικό αδυνάτισμα. Αλλά και μόνιμα. Για πόσο χρονικό διάστημα μιλάμε? Αυτό σημαίνει τι? Ότι θα είναι και η τελευταία μας, πηγαίνοντας στα κέντρα Λιποτζέν, θα είναι η τελευταία προσπάθεια για δυνάτισμα. Φεύγοντας λοιπόν από εκεί, δεν θα ξαναεπιχειρήσουμε ποτέ να επιστρέψουμε είτε στα κέντρα Λιποτζέν, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο δυνατίσματος για να χάσουμε τα περιττά κιλά. Οι επαναστατικές λοιπόν νέες μέθοδοι των κέντρων Λιποτζέν, όπου εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βεβαίως εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, είναι τέσσερις. Είναι η μέθοδος Synergy, η οποία βασίζεται στις λιποδιαλυτικές ιδιότητες των φυκιών, είναι τα μαγνητικά πεδία, με τα οποία μπορούμε και ισορροπούμε το κύτταρο, έτσι ώστε να αντιδράσει από μόνο του και να λειτουργήσει ανάλογα. Έχουμε επίσης την μέθοδο της λιποδιάλυσης, όπου βεβαίως έχουμε διάλυση του λίπους, είτε είναι ολικό είτε είναι τοπικό. Και τέλος έχουμε και το πρόγραμμα παροχέτευσης λεμφικής, με το οποίο μπορούμε και αποβάλουμε όλες τις τοξίνες στον οργανισμό και βεβαίως τις κατακρατήσεις υγρών. Το κάθε πρόγραμμα, επειδή περιέχει, το κάθε μηχάνημα το οποίο περιέχει ενσωματωμένο κομπιούτερ, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε 20 διαφορετικά προγράμματα, έτσι ώστε ένα άτομο το οποίο θέλει να χάσει ολικά πάχος ή τοπικά ανάλογα ή κυταρίτιδα ή χαλάρωση, σε οποιοδήποτε μηχάνημα έχει τη δυνατότητα να πάρει 20 διαφορετικά προγράμματα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Από τις πρώτες 5 θεραπείες έχουμε εμφανή αποτελέσματα, έχουμε μείωση κατά ένα νούμερο. Στις 10 πρώτες θεραπείες έχουμε μείωση κατά 2 νούμερα. Παράδειγμα, κάποιος που φοράει το 50 νούμερο, μετά τις 10 θεραπείες πηγαίνει στο 46, στο 46 νούμερο. Προσφορά. Γιατί λοιπόν, μου τα είπες όλα μαζί και χαίρομαι ιδιαίτερα, με είδες ζεσταμένη εδώ. Και εγώ επίσης. Λοιπόν, όποιος τηλεφωνήσει τώρα στα κέντρα Λιποτζέν ή στο τετραψήφιο νούμερο 1201, χάνει όσα κιλά θέλει από 5 έως 50, τηρώντας και το πρόγραμμα θεραπείων στα υπερσύγχρονα μηχανήματα Λιποτζέν, πληρώνοντας μόνο 100.000 δραχμές και βεβαίως γίνεται κάποιος καλός διακανονισμός. Να υπενθυμίσω τα νέα κέντρα Λιποτζέν τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή είναι το κέντρο της Ερυθρέας, του Συντάγματος, το οποίο πέρα από τη συγκεκριμένη προσφορά θα κερδίσετε και μία περιποίηση προσώπου για τα άτομα εκείνα τα οποία τους εξυπηρετεί το Σύνταγμα. Το κέντρο λοιπόν της Χαλκίδας, της Καρδίτσας και τα Ιωάννα. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, Νίκος Μακρόπουλος, δεν τα λέω κοντά του για να μην ακούει, διότι κοκκινίζει.
διότι ντρέπεται, διότι δεν θέλουν να του λένε καλά λόγια, αλλά εμείς τον πιστεύουμε. Μπορούμε να κοιτιόμαστε ώρες, χωρίς να μιλάμε με τα μάτια εμείς. Στα καλά φλαράκια. Στα καλά φλαράκια μιλάμε. Εντάξει, και δεν με λες, δηλαδή πόσο πιστεύεις στις προσωπικές ελευθερίες εσύ? Πάρα πολύ. Δεν πιστεύω, πάρα πολύ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άτομο. Εσύ όλο αντιθέσεις πας και μου τραγουδάς. Ελεύθερη, φυλακισμένη, φυλακισμένη, ελεύθερη. Πώς τα συνδέεις αυτά? Είναι απλό. Όλος ο κόσμος ζει ελεύθερος, φυλακισμένος. Αποσύρωμαι να το σκεφτώ. Θα σε παρακαλούσα να με βοηθήσει με το τραγούδι λίγο. Ναι, ναι. Στο μυαλό σου, τότε που ψάχνεις για να βρεις τον εαυτό σου, να δω ποια ήσουν, να ποια είσαι και τι σκέφτεσαι, και ό,τι σου λείψα παραδέχεσαι. Το τελευταίο βήμα να μην κάνεις, αδειό μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Το τελευταίο βήμα να μην κάνεις, αντίο μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Ελεύθεροι φυλακισμένοι. Θέλα να ήμουν μια νύχτα στη ζωή σου, οι αναμνήσεις όταν παίζουν στη ψυχή σου. Να σου μιλάω κι ό,τι πόνα το ανέχεσαι, πως με αγάπησες να παραδέχεσαι. Το τελευταίο βήμα να μην κάνεις, αντίο μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Το τελευταίο βήμα να μην κάνεις, αντίο μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Ελεύθεροι φυλακισμένοι. Αντίο μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Το τελευταίο βήμα να μην κάνεις, αντίο μη μου πεις, θα με πεθάνεις. Θα ζήσουμε μαζί παγιδευμένοι, ελεύθεροι φυλακισμένοι. Ελεύθερη φυλακισμένη. Απέξε. Δεν μου λες τώρα, όταν συναντιέσαι με τους φίλους σου, πας σε κάποιο σπίτι, σε φιλικό ή έρχονται αυτοί, συνήθως τι λέτε, φέρει και το πλεκτό σου μαζί? Και γιατί συμβαίνει αυτό? Το πλεκτό σου? Ναι. Ναι. Εδώ που ήρθες έφερες το... Ήμασταν στο κέντημα και ναι, φτάσαμε στο πλεκτό.
Αυτό σημαίνει χρυσό φτιάρι μικρό τσέπη. Για να μην το λες μόνο, αλλά και να έχεις, πάρε, διότι σήμερα ήρθες σε εμάς χωρίς το πλεκτό σου. Μαμά, καλή σου μέρα! Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Το πιστεύω. Νικολή μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πού είσαι εσύ, πού σε βρήκαν εσένα και σε βγάλαν στον αέρα, Μανούλα μου? Με βρήκαν, παλικάρι μου, και πήρα να σου πω καλημέρα, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία, υγεία και ευτυχία σε όλη σου τη ζωή. Κυρία Γεωργία μου, να τον χαίρεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε καλά. Τι μηνύματα μας στέλνετε από εκεί, από την πατρίδα τώρα? Να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα μας. Εσύ πρέπει να απαντήσεις, εγώ δεν πρέπει να απαντήσω. Θα έρθω, ρε μάνα, σιγά σιγά. Ακόμα λείπω 13 χρόνια μόνο. Μόνο. Σας τραγουδάει όταν έρχεται στο σπίτι? Ποιος σας αρέσει ιδιαίτερα? Ποιος σας λέει έτσι ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη αγάπη? Μίλα βρε στη μαμά, μίλα βρε στη μαμά. Τι να σου πω, έχεις σοκαριστεί εδώ. Μου έχετε κόψει τα πόδια. Έλα. Τίποτα, να είστε καλά, να είστε γεροί κι εσύ και η αδερφή μου και ο αδερφός μου και ο μπαμπάς μου. Πρέπει ακαπέλα να αφιερώσει στην μαμά, τη μαμά Γεωργία, ένα τραγούδι. Θα της πω ένα τραγούδι που... Ένα ρεφρενάκι θέλω, έτσι. Θα της πω ένα τραγούδι που μου έχει αφιερώσει η ίδια. Α, κυρία Γεωργία, μπορούμε να τραγουδήσουμε μαζί με τον Νίκο, τι λέτε? Ποιο τραγούδι είναι, να τη βοηθήσουμε την κυρία Γεωργία. Να τη βοηθήσουμε, όχι. Ναι, ναι. Τραγουδάει καλά και η ίδια. Δεν θα βάλεις να τραγουδήσεις, εγώ είμαι εδώ τώρα. Παρέα θα το κάνετε, ακαπέλα θα τραγουδήσετε. Ένα μικρό ρεφρέν από αυτό που σας αρέσει και στους δύο. Και στους δύο. Και στους δύο. Όχι, θα συνομιλήστε και επιλέξτε ένα. Θα σας θυμίσω ένα τραγούδι το οποίο λέει: για μια γυναίκα σου κλείσα την πόρτα, σου είπα λόγια, μάνα μου πικρά. Κι όταν μ' άφησε και εκείνη, ήρθες όπως πρώτα και μου έδωσες αγάπη και παρηγοριά. Να σε καλά. Σ' αγαπώ και σε λατρεύω, παλικάρι. Κι εγώ σ' αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Κι εγώ πολύ. Να τον χαίρεστε, να ξέρει. Πολλά φυλάκια σε όλους, εκεί πολλά φυλάκια. Τον αγαπάμε πάρα πολύ και τον προσέχουμε. Τα φυλάκια. Τα φυλάκια τα στέλνουμε πίσω και σας λατρεύουμε. Να έρθείτε πίσω. Σιγά σιγά, να κάνετε παρέα με τη μαμά μου, θα τα βρείτε. Όλοι γονείς το ίδιο. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. 11 υπέροχα τραγούδια έχω δικαίωμα σε μουσική Γιώργου Θεοφάνους και στίχους Εύης Δρούτσα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις τι θα κάνεις το καλοκαίρι, γιατί εσύ μάλλον έχεις σκοπό για γυροβολιές τώρα. Όχι, το καλοκαίρι θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ήρθες από γυροβολιές μάλλον. Ήρθα από γυροβολιές, είμαι ακόμα σε γυροβολιές. Αλλά το καλοκαίρι θα καταλήξουμε Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη, την Άντζη Σαμίου, τη Βίκη τη Χαρίτου. Τι ώρα που μου ακούγονται όλα. Έτσι να είναι και συνέχεια και να είσαι πάντα χαρούμενος και ευχαριστημένος με πράγματα τα οποία δημιουργείς με πολύ καλούς φίλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Σε ευχαριστώ για όλες τις εκπλήξεις που μου έχεις ετοιμάσει εδώ. Δεν το περίμενα με τίποτα. Να σε καλά. Πόσο μάλλον τη μανούλα μου. Γεια σου, κυρία Γεωργία. Δηλαδή, έβγαλε ένα παλικάρι, δεν μπορώ να στο συζητήσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τραγούδι το αγαπημένο μας εδώ. Μη με λες εγωιστή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Μίρκα μας. Να της ευχηθούμε και πάλι χρόνια και πολλά. Πάλι χρόνια πολλά. Και εκτός από τη Μίρκα, είναι ένας αδερφός ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Είναι δικός μου άνθρωπος πολύ, ο Γιάννης ο Καρτέρης. Έχει και αυτός γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στο Γιάννη τον Καρτέρη, λοιπόν. Θυμόμαστε όμως και τη Μίρια. Έτσι. 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 Και θέλω να με ευχαριστήσω για την ίδια πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και σε περιμένω 3 Ιουνίου στην επίδειξη του Ρίγα. Θα πάμε. 3 Ιουνίου. 3 Ιουνίου. Ναι, αν είμαι εδώ θα πάμε σίγουρα. Αλλά θα σας περιμένω όλες μαζί στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν, με λες εγώ. Μη με λες. Το φίλι μου γύρισε τις πλάτες. Η χθεσινή ανάσα σου δεν θέλω να αναπνέω. Καλύτερα να κλαις παρά να κλαίω. Μη με λες εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις
πως εσύ για όλα αυτές. Μη με λες, μη με λες, εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Είναι η τρίτη και παρμάκερη φορά που ένα τίποτα το κάνεις διαφορά. Μη με λες, μη με λες, εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Και εσύ την κράτησα ως τώρα. Μα λίγο λίγο ξέφτησες την πιο ωραία ώρα. Τα χθεσινά τα λόγια σου, γιατί να σου τα λέω, καλύτερα να κλαις παρά να κλαίω. Μη με λες, μη με λες, εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Μη με λες, μη με λες, εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Είναι η τρίτη και παρμάκερη φορά που ένα τίποτα το κάνεις διαφορά. Μη με λες, εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Σούπερ.